Εδώ είμαστε. Καλημέρα σε όλους. Καλησπέρα, μάλλον. ΠΑΟΚ 24. Μία διαφορετική φωνή. Έχετε και μία δεύτερη διαφορετική φωνή να ακούσετε σήμερα. Καθότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν αλλαγές. Θα είμαστε στον αέρα μαζί με Ελένη Μπούντου, Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Επιτέλους μαζί. Πραγματικά. Το έχει πει η Ελένη Μπούντου, παιδιά, να ξέρετε, σε ανύποπτη στιγμή, ότι είναι όνειρό της να κάνει κάποιο είδους ραδιοφωνική εκπομπή μαζί μου. Ωραία. Παρότι έχει μπει στο στούντιο με διάφορα το τέμπ της δημοσιογραφίας, το Χρήσανθο, το Δημήτρη, δεν το Σταύρο, πει ποτέ τον μαζί Άκη. Ωραία, δεν έχουμε κάνει ποτέ μαζί κάποιο είδους διόρο. Ωραία. Και τώρα νιώθει μια... ξέρω εγώ πώς να το πω. Ήρθε η ώρα. Ναι, νιώθει ρε παιδί μου μια ευχαρίστηση, κάτι, ένα δέος, ένα σεβασμό και το καταλαβαίνω εγώ. Κοίτα, χρειάστηκε να κάνουμε ένα team σύνθεσης ανάγκης. Μάλιστα. Για να βρεθούμε εμείς οι δύο στο στούντιο μαζί. Ωραία, ωραία. Οπότε θα πάμε μαζί μέχρι και τις δύο λοιπόν. Υπάρχουν λίγο διαφοροποιήσεις σήμερα λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων των owners. Οπότε θα το πάμε παρέα μέχρι και τις δύο. Θα πούμε για ποδόσφαιρο, θα πούμε για μπάσκετ, θα πούμε για βόλεϊ. Γενικότερα είναι διήμερο αγώνων. Έτσι. Σήμερα παίζει τον μπάσκετ, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό στο ποδόσφαιρο. Παίζει και το βόλεϊ αύριο με τους Σέρβους της Νόβι Παζάρ. Τον επαναληπτικό για το ευρωπαϊκό κύπελο. Οπότε είναι γεμάτο το διήμερο από παιχνίδια. Και βέβαια, όπως πάντα τέτοια εποχή, υπάρχει πάντα ενημέρωση, ειδησιογραφία, φήμες και όλα αυτά για το κομμάτι των μεταγραφών. Βέβαια, όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, τελικές είναι οι υποθέσεις, ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι. Γιατί μετά την ανακοίνωση του Πρέγιοβιτς αναμένεται η συμφωνία με την Ρεν για τον Ενρίκε και η ανακοίνωση της συμφωνίας νομίζω για τον Νουάρντα, γιατί νομίζω ότι μόνο αυτό απομένει το τυπικό όσον αφορά τον Νουάρντα. Και με τη Ρεν η ενημέρωση που έχουμε από χθες είναι ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση, μια καθυστέρηση, εντάξει φυσιολογικό είναι, για να τελειώσει το θέμα. Βέβαια, αν δεν υπάρξει συμφωνία, εννοείται ότι πάμε για άλλα, έτσι. Λοιπόν, απλά... πριν δώσεις όλο το ρεπορτάζ από το πρώτο ημίωρο, να πούμε ότι είχε ανοίξει μία τρύπα στην Λεωφόρο Νίκης. Πήρε ο κρατής και μας ενημέρωσε πριν από λίγο. Στο ύψος γνωστής αλυσίδας καφέ, μάλιστα, που βρίσκεται στην παραλιακή και υπάρχουν και σε άλλα σημεία της πόλης, το οποίο έχει δημιουργήσει ένα υπέροχα πρόβλημα, όπως καταλαβαίνεις, στην κυκλοφορία εκεί πέρα. Υπέροχα πράγματα. Λόγω βροχής. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε προσοχή όσοι κινήσετε προς τα εκεί. Και γενικότερα, άμα δείτε πολλή κίνηση, προσπαθείτε να φύγετε από αλλού. Δεύτερο γύρο. Τηλεφωνία πρωτα... έχουμε τρύπα. Πολύ ωραία. Δεύτερο γύρο πρωταθλήματος. Τι το κάνατε το πρωί, χθες, ρε. Τι το κάνατε. Μίση. Ούτε στο είναι μια... είναι μια... θεωρούνται καψόνι στο στρατό αυτό. Δεν τα κάνετε αυτά. Είσαι και πρόσφατα. Θεωρούνται δεν καψόνι στο στρατό αυτό. Αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν είναι το καλωσόρισμα στον καινούριο. Παλιά μπορεί να ήταν, τώρα δεν ξέρω. Λίγο να ξεψαρώσει. Ναι, παλιά ήταν. Μπορεί να ήταν φυσιολογικό, αλλά τώρα θεωρείται καψόνι. Εσύ το περίμενες ποτέ από τον Πρίγιοβιτς, έτσι όπως το βλέπεις, έτσι όπως έχεις διαβάσει διάφορες ιστορίες που τον συνοδεύουν, ναι, στην καριέρα του και στη, ναι, ζωή του γενικότερα, ότι θα το δεχόταν? Και όχι απλά θα το δεχόταν, άμα δεις το απολαμβάνει κιόλας. Έχει ένα χαμόγελο. Δηλαδή, τι να κάνει, να πει με πλησιάζει, εντάξει, δεν γίνεται. Ναι, έχει ανακοινώσει πριν. Δείχνει ότι το απολαμβάνει. Ναι. Υπάρχει και ένας φωτογράφος εκεί, ένας καμεραμάν. Ναι, αλλά έχει ανακοινώσει Πρίγιοβιτς, έτσι τον βλέπεις και στο παρουσιαστικό του. Ένα 91 παιδί, τον είδαμε και στην Τούμπα την Κυριακή το βράδυ. Ναι. Είναι έτσι, σου βγάζει ένα ότι. Κάλμα. Ναι, είναι και αυτή η απάντηση που είχε δώσει. Όλο αυτό το διοργάνωσε ο Κλάους με τους κολλητούς του. Εντάξει. Δεν τα λέμε, δεν τα γράφουμε. Να τον υποδεχθούν με αυτόν τον τρόπο. Κλάους Κοπάνης έριξε καμία φάπα, σίγουρα θα ρίξει. Όλοι έριξαν. Ωραί, όλοι. Άμα τους δεις, είναι όλοι στη σειρά όμως εκεί. Δεν τα λέτε. Μια χαρά το δέχτηκε. Μύθηκε κι αυτός. Δεν παίζει το παιδί αύριο, δεν θα το δούμε. Όχι, όχι. Είναι όχι. Τα εργομετρικά του σε πρώτη φάση είναι πάρα πολύ καλά, πολύ ικανοποιητικά. Ναι. Θυμάσαι ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στον ώμο, το οποίο τον ταλαιπωρούσε από τον Δεκέμβριο. Mm-hmm. Ωστόσο, έχει ξεπεραστεί όπως όλα δείχνουν. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λογικά θα σημειώσει και τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά. Τώρα, προφανώς, πάμε προς το παιχνίδι με τον Πας Γιάννενα την Δευτέρα. Όπως τα Γιάννενα θα είναι το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει δηλαδή μια αισιοδοξία. Είναι δύσκολα. Αρκετές μέρες. Δύσκολα. Αλλιώς είναι δύσκολο και η ομάδα δύσκολη. Φιχτά το βλέπω. Κοίταξε, ότι μπαίνει σε κανονικούς ρυθμούς προπόνησης και απλά ακολουθεί πιο εντατικό πρόγραμμα εκγύμανασης για να φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο, είναι ένα καλό θετικό δείγμα. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ξεκινάει ο δεύτερος γύρος, όπως είπαμε. Εσείς, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526, 5 εισιτήρια για αύριο στην δροσερότατη Τούμπα. Ωραία. Ο μετεωρολόγος του Λίμπερο, ο Σάξε Ναούτογλου του Λίμπερο, 3,4, Δημήτρης Μπατζόγλου, έχει αναφέρει ότι από σήμερα το βράδυ να μένονται πάλι χιονοπτώσεις. Οπότε αύριο στην Τούμπα, όσοι έχετε πάει με τα Γιάννενα, τι να σας πει τώρα το αυριανό.
Εντάξει. Οπότε FM κενό και ονοματεπώνυμο 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ, για το ΠΑΟΚ Λεβεδιακός. FM κενό ονοματεπώνυμο και για το μπάσκετ, για το ΠΑΟΚ Oldenburg σήμερα στις 7 στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εξίσου δροσερό και αυτό. Βέβαια, όχι τόσο πολύ όσο η Τούμπα. Λοιπόν, αυτά μέχρι και τις 2 θα κληρώσουμε τα 10 εισιτήρια, 5 για τον μπάσκετ, 5 για τον ποδόσφαιρο. Τουλάχιστον μέχρι χθες υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση για τον μπάσκετ, να σου πω, στα εισιτήρια. Είναι και το παιχνίδι τέτοιο, θα μου πει. Ο Λεβαδιακός άλλο, εσύ 5 και 4 τώρα. Εντάξει, ο Λεβαδιακός, είδες το παιχνίδι εκεί πέρα στη Λιβαδιά. Το είδα, μα γι' αυτό λέω ότι είναι παραδείγμα. Ναι, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει κόσμο. Θέλει κόσμο, μια στήριξη. Τι να παραδεί, τον 8ο θα παραδεί. Στον μπάσκετ θα παραδεί μια πρόκριση. Αλλά αυτά δεν τα λέτε. Είσαι τόσο σίγουρος. Δεν τα λέτε. Είσαι τόσο σίγουρος. Γι' αυτό ήθελα αυτά με μπασκετικό. Γι' αυτό ήθελα με μπασκετικό να κάνω εκπομπή. Εντάξει, στον μπάσκετ παίζει μια πρόκριση, στον ποδόσφαιρο τι να παραδεί. Τον 8ο. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ σήμερα με νίκη καθαρίζει, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι ακόμα και με ήττα μπορεί να. Δηλαδή και με δύο ήττες να κάνει. Μπορεί να είναι στην επόμενη φάση. Αλλά εντάξει, δηλαδή για να αποκλειστεί θα πρέπει να γίνουν συγκλονιστικά πράγματα. Νίκο, με βάση τις εμπειρίες σου στη Γερμανία, νομίζω ότι σήμερα το θέλεις περισσότερο από ποτέ το παιχνίδι. Στη Γερμανία το παιχνίδι ήταν πολύ άσχημο από όλες τις πλευρές. Στη Γερμανία, καταρχάς, ο ΠΑΟΚ έχει φάει πολύ καλή σφαγή. Έχει φάει τρομερή σφαγή. Και η φιλοξενία εκεί δεν ήταν η καλύτερη. Εδώ, η έτερη του μπάσκετ, καλά, δεν μπορούσε να στεγνότανε. Ένσταση, κοντραένσταση ξανά, όχι εκείνο, όχι το άλλο, όχι η μεταφορά που έδωσε και δεν πρέπει να τη δώσει και όλα αυτά. Όπως εκείνοι που έκαναν ένσταση και τελικά δεν έγινε αποδεκτή. Καλή ώρα. Το ξέρανε. Νοπέσει αναμνήσεις. Το ξέρανε ότι δεν θα γίνει αποδεκτή, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Μιλάμε για τους ευνοημένους σε ΟΚ αυτούς. Όπως είπε ο πρόεδρος σε ΚΑΣΤ. Δημόσια δήλωση. Σωστά. Βεβαίως. Λοιπόν, και νομίζω και λόγω φιλοξενίας θέλεις ένα κλικ παραπάνω σήμερα τη νίκη. Τουλάχιστον εσύ που βρέθηκες εκεί πέρα, στη Γερμανία. Όχι, φιλοξενία των Γερμανών δεν είχε τίποτα. Καλή ήταν. Ακόμη θυμάμαι το σφύριγμα που μου είπε στον προπονητή για να βγεις έξω. Ναι. Τέλος πάντων. Θα τους δούμε το απόγευμα. Και βόλεϊ έχουμε πάω πολλά. Και βόλεϊ γίνεται της τρελής από χθες με το Link Up, το οποίο ανακοινώθηκε ότι θα γίνει στην Κύπρο πριν πάρα πολύ καιρό. Μετά ήταν στον αέρα το αν θα γίνει στην Κύπρο. Μετά αποφασίστηκε ότι ναι, τελικά θα γίνει στην Κύπρο, οριστικά. Κάνανε συνεντεύξεις τύπου. Το συζητήσανε, το είπανε ότι θα γίνει, όλοι θα πάνε εκεί. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηράκλης, έτσι. Και όλα ήταν στην τελική ευθεία. Και χθες, λοιπόν, βγαίνει από την Κύπρο ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, δεν θυμάμαι πώς το λένε, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν θα γίνει εδώ. Και γίνεται όλο άνω κάτω, μια εβδομάδα, έτσι, πριν το Final Four. Θα μας τα πει αργότερα και ο Γιάννης. Θα μιλήσουμε αναλυτικά να μας πει τι γίνεται. Πώς έχει και τώρα, στιγμή αυτό η κατάσταση. Τελείωσε, δεν γίνεται στην Κύπρο. Το θέμα είναι πότε θα γίνει και πού. Έτσι. Το χαλάει τον ΠΑΟΚ, δεν θα έχει πάρει παίχτη. Δηλαδή σε μια εβδομάδα μέσα θα έχει πάρει παίχτη. Εγώ λέω όχι. Κοίταξε, σε μια πρώτη ανάγνωση ευνοημένος βγαίνει με την έννοια ότι αυτό περιμένει τον Αντιγκόμες. Έχουν ακουστεί και διάφορα ονόματα στα οποία θα αναφερθούμε στην πορεία της εκπομπής. Εγώ σου λέω αυτόν τον Αργεντίνο που γράψαμε χθες. Τον Περέιρα. Τον Περέιρα, ναι. Πολύ, τον μπέρδεψα με τον Όφα. Τέλος πάντων, ναι, και τον Λίνκ και Φεντερίκο αυτόν. Κοίταξε, προφανώς ο ένας. Εγώ σου λέω τον έπαιρνε, παιδί μου. Και ήταν το Link Up, ξεκινούσε να γίνει κανονικά. Μέχρι να έρθει από την Αργεντινή. Να παίξει παλιά. Να σου πω κάτι όμως. Δεν ξέρω και πόσο βολεύει μια ομάδα να τη κάνει ανατροπή τελείως του προγράμματος. Δηλαδή, ο Γιάννης Καλματζίδης προφανώς τα έχει υπολογίσει με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Συμφωνώ. Όταν έρχεται το πρόγραμμα και γίνεται άνω κάτω, κάπου σαν προπονητή και σαν. Αν και τον Καλματζίδη, ο οποίος νομίζω ότι μαζί με τον Μπάνε Πρέλεβιτς είναι οι δύο πιο cool άνθρωποι που μπορεί να συναντήσει στον αθλητισμό γενικότερα. Ναι. Και ειδικά στο συγκεκριμένο σύλλογο που έτσι κι αλλιώς ζει, παιδί μου, λίγο έτσι στα άκρα και στα όρια. Εδώ τα έλεγε στον Πάκο Σέσσα πριν περίπου μία εβδομάδα, αν θυμάμαι καλά, ότι εντάξει, ναι, το Link Up, okay, αλλά δεν είναι κάτι που τον καίει. Και το είχε δείξει και πέρσι. Ναι. Ότι ρε παιδί μου, okay, θα πάμε να παίξουμε Final Four, ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι κάτι που καιγόμαστε τώρα. Το ενδιαφέρουν άλλα πράγματα. Το ενδιαφέρει το κύπελλο και το πρωτάθλημα. Okay. Απλά τώρα, έτσι όπως πήγε η κατάσταση με το Final Four που πηγαίνει πίσω, έτσι, για να δούμε πότε θα γίνει και πού, λογικά μέχρι τότε το ΠΑΟΚ. Θα έχει καλύψει το κενό του Γκόμες, θα τον έχει αντικαταστήσει μάλλον, για να το πω πιο σωστά, με κάποιον από αυτούς τους παίκτες στους οποίους μιλάει, έχουν ήδη ψάχνει, και εμείς ωραία τα λέμε, η αντικατάσταση και όλα εύκολα μας φαίνονται, αλλά όταν δεν υπάρχουν λεφτά ή κάποιος να βάλει το χέρι του στη τσέπη. Και όταν έρχεται και η ώρα των υπογραφών. Ναι, δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι, δεν είναι πράγμα το οποίο γίνεται
άιντε με τη μία τελείωσε, πήρε παίχτη και τελειώσαμε. Έτσι. Όπως καλή ώρα και με τον Πέδρο Ενρίκε, που υπάρχει μια έτσι συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή που θέλει. Εντάξει, κοίταξε. Απλά δες άλλοι παράγοντες πόσο μπορεί να επηρεάσουν μια μεταγραφή. Καλή ώρα. Κοίτα, στο βόλι μπορεί πρέπει, να παίξουν ρόλο πρέπει τα, να κάνεις κουβέντα τα λεφτά. Και με ομάδα, πολλές φορές κάνεις και λίγο υπομονή παραπάνω. Έτσι. Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν θέλει να τον δώσει. Κερδίζει για αυτή λίγο χρόνο, μπας και πάρει κάτι παραπάνω. Ναι, αλλά καθυστερεί αυτή τη στιγμή τον ΠΑΟΚ η ΡΕΝ. Θα μου πεις λογική η στάση της, γιατί από τη στιγμή που έχει δώσει ήδη έναν ποδοσφαιριστή, της φεύγει κι άλλο στη συγκεκριμένη κάτι. Θέση. Πες ότι με τη ΡΕΝ ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει την Κυριακή. Την Κυριακή δεν ήταν ο Μιχαλική. Ήταν τη Δευτέρα. Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Okay. Και γύρισε Τρίτη. Και γύρισε την και Τρίτη. Και πέσω την Τρίτη γυρνούσε μαζί με τον Ενρίκε. Ναι. Γυρνούσαν μαζί. Κανονικά όλα καλά. Θα έπαιζε αύριο. Όχι. Κοίταξε, ο Ενρίκε έπαιξε το Σαββατοκύριακο. Θα έπαιζε ενδεκάδα. Ενδεκάδα δεν θα έπαιζε. Νίκολα, όσο πιο νωρίς έχεις έναν ποδοσφαιριστή στο team σου, τον μαθαίνεις γρηγορότερα και κερδίζεις. Δεν μπορεί να είσαι παρακερδισμένος. Ναι, ναι, ναι. Ειδικά από τη στιγμή που ο παίκτης είναι τόσο. Το Σαββατοκύριακο αγωνίστηκε, πήρε λεπτά συμμετοχής. Καταλαβαίνεις ότι μπορείς να υπολογίσεις περισσότερο. Πιο γρήγορα, μάλλον σε αυτόν. Συγκριτικά, ας πούμε, με τον Πρίγιοβιτς. Αυτός που έχει συμφωνήσει με τον Πάο και δεν του είπε ότι παιδιά δεν μπορώ να παίξω και το μυαλό μου είναι αλλού και όλα αυτά. Μου θυμίζει και μια άλλη περίπτωση, Παγιέτ. Ο οποίος πήγε στο άλλο άκρο. Γιατί δεν. Γιατί δεν είπε τίποτα. Δηλαδή τέτοιο. Υπάρχουν και χειρότερα. Να, ναι, okay, έζησε και ο Πάοκ μια. Τώρα με την το μυαλό μου. Ναι, ναι, το μυαλό μου είναι αλλού. Και μπήκε και έπαιξε 5 λεπτά ο άνθρωπος κιόλας. Δεν είναι να πεις ότι έπαιξε. Μπήκε και ήταν δεκάδα. Δεν έχει σημασία. Ήταν στην αποστολή, ακολούθησε την ομάδα. Όποτε χρειάστηκε μπήκε μέσα. Αυτά είναι καλό να μην γίνονται. Το σωστό είναι να πεις ότι δεν μπορώ να παίξω γιατί έχω συμφωνήσει και θέλω να φύγω. Και το μυαλό μου είναι αλλού. Ναι, το μυαλό μου είναι αλλού. Ωραία. Υπάρχει και μια πολύ ωραία συνέντευξη του Πρίγιοβιτς στην Πολωνία. Μίλησε για πολλά και διάφορα. Για τις προτάσεις που είχε στα χέρια του, γιατί επέλεξε τελικά. Έχουν λυσάξει σε σημείο εκνευριστικό, σε σημείο που υπάρχουν και κυκλοφορούν ανυπόστατα δημοσιεύματα τα οποία χωρίς να έχουν ψάξει την κατάσταση στον ΠΑΟΚ, το τι επικρατεί, ποιες είναι οι συνθήκες, να μιλούν για γεγονότα ότι ο παίκτης ενδεχομένως ένα μήνα να είναι απλήρωτος και να μετανιώσει για την επιλογή του να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ. Κακία λίγο βγάζουνε. Κοίταξε, άφησε τους πρωταθλητές Πολωνίας. Υπάρχει γενικότερα μια υπεροπτική στάση. Δηλαδή, ακόμη και οι δημοσιογράφοι με τους οποίους είχαμε όλο αυτό το διάστημα επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών, ξέρεις πώς είναι το ρεπορτάζ και όλα αυτά, απορούσαν λίγο με την επιλογή του Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Το αντιλήφθηκες και στα σχόλια, στην ανταλλαγή σχολείων των οπαδών. Εντάξει, εκεί μετά είναι οπαδοί, είναι φίλοι της Λέγκια και το καταλαβαίνω. Έχει πολύ ενδιαφέρον τόσο η δική του συνέντευξη όσο και του ατζέντη του, γιατί επέλεξαν τον ΠΑΟΚ, πώς τους προσέγγισε ο ΠΑΟΚ και με τι αναμνήσεις φεύγει ο ίδιος από την Λέγκια. Οι ίδιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν έτσι μια ένταση ότι τους άφησε, ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια του Ελβετού Παύλα Σέρβου, πώς θα το λέμε, δεν ξέρω. Πρέπει να καταλήξουμε κάποια στιγμή. Τώρα πρίγιο βεστή Ελβετό, μωρέ, έλα, Σέρβος είναι. Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθαρίζει ότι η στάση του και οι προθέσεις του ήταν σαφείς από την πρώτη στιγμή, από τον Νοέμβριο κιόλας είχε μιλήσει με την διοίκηση. Μιλάει για την πρόταση της Κίνας, η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί τελικά δεν την αποδέχθηκε, όπως και επίσης τα όσα δήλωσε εκπρόσωπός του, ο οποίος ήταν 2 μέρες στην Ελλάδα και έχει έτσι εικόνα και άποψη για τον ΠΑΟΚ που βρήκε. Mm-hmm. Εντάξει, ο Πρίγιοβιτς είναι από χθες με την ομάδα, ξεκινήσει προπονήσεις. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του Ενρίκε. Περιμένουμε και το τυπικό κομμάτι του Άρντα. Λες να έχει ανακοινώσει και σήμερα, γιατί όχι. Πολύ πιθανό, αφού όλα έχουν τελειώσει. Δεν αποκλείεται να υπάρξει και. Όχι, δεν αποκλείεται. Είναι αρκετά πιθανό να υπάρξει ανακοίνωση σήμερα για τον Άρντα. Θα δούμε, θα έχουμε και μια συζήτηση για τον Αιγύπτιο, ο οποίος χθες δεν έπαιξε στο 0-0 της Αιγύπτου με. Με. Μαλή. Νομίζω, ναι. Μπορείς να πεις και πιο. Δεν αγωνίστηκε, ναι. Δεν αγωνίστηκε στο 0-0. Δεν τον επέλεξε ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, ο προπονητής της Εθνικής Αιγύπτου. Γνωστός ακριβώς στο ελληνικό κοινό. Πότε ξεμπερδεύει αυτός από εκεί? Δηλαδή, πες ότι η Αίγυπτος προχωράει μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, θα μας πάρει κανένα 20 ημέρα ακόμα. Νομίζω, ναι, είναι μία διοργάνωση. Αν είναι προχωρήσει πολύ. Η Αίγυπτος. Ναι, είναι πολύ. Μάλιστα. Με το Κούπερ δεν ξέρω αν θα προχωρήσει πολύ.
Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Τέλος πάντων, θα δούμε στην πορεία της εκπομπής. Θα μιλήσουμε και για βόλο. Θα μιλήσουμε φυσικά για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Όλτεμπουργκ. Εσείς, FM και ενώ ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 5 εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό αύριο το απόγευμα στην όμορφη και δροσερή Τούμπα. FM και ενώ ονοματεπώνυμο μπάσκετ για τα 5 εισιτήρια σήμερα το βράδυ στις 7. Το ΠΑΟΚ Όλτεμπουργκ, σημαντικό παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ με τους Γερμανούς του αντιπαθητικού Βόσνιου προπονητή, όπως έχει αναφέρει ο Σταύρος Κόλλας πολλές φορές, και έρχομαι και εγώ να το επιβεβαιώσω. Εμείς θα πάμε στο διάλειμμα σε λίγο. Πρώτη ώρα μαζί μας είναι η Regina, αξεσουάρ μπάνιου, υδραυλικά ήδη σε επιλεγμένα καταστήματα. Μπείτε στο site το reginabanio.gr, δείτε το κατάλογο με τα προϊόντα της Regina για μπάνιο, για αξεσουάρ μπάνιο, για υδραυλικά είδη, μόνο η Regina. Πρώτη ώρα μαζί μας φυσικά και τα Burger & Shake, τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν αίτητα, τώρα δεν είναι, αλλά τι να κάνουμε, δεν γίνονται να το πάνε σερί. Burger, σας μιλάει κάποιος ο οποίος είναι φαν του συγκεκριμένου. Και δεν είσαι και μόνος. Της αμερικανικής κουζίνας γενικότερα, αυτής, της βρωμιάς αυτής. Φτιαγμένο μπέργκερ από 100% μοσχαρίσιο φρέσκο κρέας, εγγυημένα μοσχαρίσιο και εγγυημένα με φρέσκια τηγανιτή πατάτα, την οποία την κόβουν εκεί στο Burger & Shake, να ξέρετε, δεν υπάρχει προτηγανισμένη, και όλα φτιαγμένα επί τόπου με γευστικό γιαούρτι, φρέσκο γάλα, σπιτικό. Αυτά είναι για τα γιουρεγιουρε, έτσι. Και επειδή το τίμησε το συγκεκριμένο μαγαζί, μην και δεν πάει κανείς και δεν δοκιμάσει τις πατάτες, τις τηγανιτές έτσι όπως τις κάνουν. Έχεις λίγο τσέντερ από πάνω και λίγο μπέικον. Φυσικά, φυσικά, τι είμαστε. Τίποτα χθεσινή. Αλλά γυμναστήριο, όλα και όλα. Να υπάρχει μια ισορροπία. Δεν φόρμα την οποία την είδα τώρα. Για να μιλήσει, δεν την παρατήρησα πριν. Μπράβο, Νίκο. Έχει μετά καπάκι, έχει session μετά. Ακριβώς μετά. Μάλιστα. Μαζί μας πρώτη ώρα φυσικά και η Αναδομό. 241-508. Τηλεφωνήστε και μάθετε για τα πακέτα προσφορών για να ανακαινήσει ολόκληρο σπιτιού αλλά και μπάνιο παιδικού δωματίου κουζίνας. Όλα αυτά από την Αναδομό. Μπαίνετε και στο αναδομόανακαίνιση.gr, παύλαανακαίνιση.gr, για να δείτε τις προσφορές, προνομιακές τιμές και τα προγράμματα χρηματοδότησης μέχρι 6 άτοκες δόσεις. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο να πούμε περισσότερα για τα μεταγραφικά και το ποδόσφαιρο και να πούμε αρκετά βέβαια στην πορεία και για τον μπάσκετ και για το βολί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάω 24, είμαστε, μην μπερδεύεστε. Μέχρι και τις 2 πάμε μαζί, χωρίς showner σήμερα, λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης. Εδώ έχω Ελένη Μπούντου και με το καφέ της πλέον. Και Νίκος Μουσκοβίτης πίσω στο μικρόφωνο. Πάμε μέχρι και τις 2. Είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής για τα μεταγραφικά, για τις υποθέσεις που είναι ακόμα ανοιχτές. Ο Πρίγιοβιτς έχει κλείσει, έχει ξεκινήσει ήδη και προπονήσεις. Ο Ενρίκε αναμένεται η οριστική απάντηση της ΡΕΝ. Μία υπόθεση η οποία δεν είναι αρνητική σε πρώτη δεν φάση. Δεν είναι αρνητική. Απομένει μόνο τυπικό είναι του ΑΜΡ Ουάρντα, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον ΠΑΟΚ. Χθες ήταν στην Τούμπα ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πανετολικού, ο κύριος Μάκης Μπελεβόνης, ο οποίος μας περιμένει στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κύριε Μπελεβόνη, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε όλα καλά. Καλό μεσημέρι. Επιστρέψατε. Ναι. Οπότε να υποθέσουμε έχουν όλα ολοκληρωθεί, είμαστε στην τελική ευθεία. Όχι, μένουν κάποια τυπικά, νομίζω θα ξαναβρεθούμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη να τελειώσει. Αλλά αυτό που είπα και που λέω είναι από τη στιγμή που δώσαμε το λόγο και εμείς και ο ΠΑΟΚ, το θέμα είναι τελειωμένο. Έτσι, γιατί ο λόγος είναι συμβόλαιο και των δύο ομάδων. Ωραία. Αυτό είναι θετικό. Κύριε Πολεβόνη, είναι η πρώτη, δεν θέλω να το πω δουλειά, αλλά τέλος πάντων η πρώτη συνεργασία, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα σε εσάς του Πανετολικού, που γενικότερα τόσα χρόνια είστε μια ομάδα που έχει μια άλλη λογική από τις περισσότερες. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθώ να το θέσω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Με μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια και αυτή προσπαθεί να βγει μπροστά, όπως καταλαβαίνετε. Και στέκεται αξιοπρεπέστατα στη Super League, έτσι. Υπάρχει ένα διάβολο επικοινωνία δηλαδή με τον ΠΑΟ και με αφορμή αυτό το θέμα του Άρντα που προέκυψε. Ναι, πάντα με τον ΠΑΟ. Δεν είναι η πρώτη. Ήταν και η περίπτωση του Σέλιου Μαλαζά. Σωστά. Ήταν μια εύκολη υπόθεση, αλλά και του Άρντα πολύ εύκολα τελείωσε. Και νομίζω οποιαδήποτε άλλη υπόθεση ομάδες που μπορούν να συνεννοηθούν, αυτά τα πράγματα μπορούν να τελειώσουν γρήγορα, θετικά είτε αρνητικά βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει πολύ καλή συνεννόηση όλα αυτά τα χρόνια, υπάρχει καλός διάβλος επικοινωνίας και νομίζω ότι και μεταξύ των προέδρων μας υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση η οποία είναι ειλικρινής και η οποία στηρίζεται σε πραγματικά
σε πραγματικές αρχές και αξίες και όχι σε συμφέροντα. Mm-hmm. Κάτι που εμείς όλα αυτά τα χρόνια είμαστε μακριά από όλες τις ομάδες. Δηλαδή εννοώ η όποια συνεργασία μας είναι για την ουσία των πραγμάτων. Mm-hmm. Δεν κρύβει κάτι πίσω, mm-hmm. δεν ζητάμε κάτι από τις μεγαλύτερες ομάδες σε εισαγωγικά. Το μόνο που ζητάμε είναι καλή συνεργασία για το καλό του ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Κύριε Μπελεβόνη, μιας και το τυπικό της υπόθεσης μένει να ολοκληρωθεί την Παρασκευή, έτσι για να γνωρίζουμε περισσότερες λεπτομέρειες, αν θέλετε, η πρώτη προσέγγιση για τον Ουάρντα πότε ακριβώς έγινε? Γιατί θυμόμαστε ότι τα μεταγραφικά σενάρια για τον Αιγύπτιο από πέρυσι το καλοκαίρι είχαν ακουστεί. Και γενικά ήταν στο προσκήνιο του ΠΑΟΚ. Η πρώτη ουσιαστική συνέντευξη ήταν περίπου πριν 10 μέρες. 2-3 μέρες πριν δημοσιοποιηθεί, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, το θέμα. Το θέμα. Δηλαδή έχει γίνει τις τελευταίες μέρες. Τώρα 10 σας λέω, μπορεί να είναι 12. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, ενώ τις τελευταίες μέρες πριν το μάθετε, πριν γίνει και γνωστό ευρύτερα. Ήταν έτσι η εύκολη απόφαση για τον Πανετολικό να προχωρήσει στην παραχώρηση? Για μας δεν ήταν εύκολη, γιατί μας δημιούργησε έτσι κι αλλιώς ένα ακόμα κενό στην ομάδα, γιατί είχαμε κάποιες ελλείψεις στο ρόστερ, αλλά από τη στιγμή που και ο παίκτης ήθελε να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του, δεν ήμασταν αρνητικοί και δεν ήμασταν και δύσκολοι στο να το τελειώσουμε το θέμα. Μάλιστα. Κύριε Πολεβόνη, επειδή εσείς τον ζείτε και τον παίχτη, τον ζούσατε τόσο καιρό που ήταν εκεί. Εμείς τον έχουμε δει σε κάποια παιχνίδια του Πανετολικού, όπως καταλαβαίνετε. Μια πλήρη εικόνα δεν μπορούμε να έχουμε. Γιατί ποδοσφαιριστή μιλάμε? Και θεωρώ, δεν μιλάω μόνο για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, έτσι, μιλάω και για το χαρακτήρα του φυσικά. Εντάξει, αυτό που έχετε δει νομίζω ότι είναι λίγο. Έχει να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτό πιστεύουμε. Αυτό βλέπαμε και στις προπονήσεις. Είναι ένας παίχτης ψυχολογίας, είναι από μια σχολή ποδοσφαίρου την οποία ο ΠΑΟΚ την ξέρει καλά, γιατί καλά, περάσανε ναι. Αιγύπτιοι και ξέρει και τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα κάποιων ποδοσφαιριστών που περάσαν από εκεί, αλλά και, το ποδοσφαιρικό ταλέντο που έχουν κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι βέβαια. Δεν νομίζω ότι θα έχει προβλήματα προσαρμογής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, όπως είπα, μπορεί να βγάλει πολύ περισσότερα πράγματα. Έχει και το εύκολο γκολ, κάτι που λείπει στον ΠΑΟΚ, έτσι, mm-hmm. αυτό νομίζω. Αυτό βλέπουμε και εμείς και νομίζω ότι αυτό βλέπετε και εσείς. Και νομίζω ότι μπορεί και άμεσα να βοηθήσει, έτσι, γιατί έχει αρκετά καλούς παίχτες και θα είναι μεγάλος ο ανταγωνισμός στον ΠΑΟΚ ή τουλάχιστον μεγαλύτερος από αυτόν που είχε στον Πανετολικό, έτσι, το καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Ναι, ναι. Αλλά νομίζω ότι μπορεί και άμεσα να δώσει βοήθειες. Είναι εξαιρετικό παιδί, η φυσική του κατάσταση είναι σε εξαιρετικό βαθμό, ήδη βρίσκεται στο Κόπα Αφρικα, έχει διάθεση να κάνει πράγματα. Είναι παίχτης ψυχολογίας και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ σε αυτό, οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ θα τον βοηθήσουν σε αυτό, γιατί είναι και αγαπητός από ό,τι έτσι λίγο διαπίστωσα. Mm-hmm. Νομίζω ότι mm-hmm. θα πάνε όλα καλά, νομίζω ότι είναι μια καλή μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Επειδή εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του, όπως είπατε και εσείς, είναι στο Κόπα Αφρικα, έτσι έχει μια πολύ μεγάλη διοργάνωση αυτές τις μέρες μπροστά του, πρέπει να είναι συγκεντρωμένος. Δεν ξέρω εσείς αν έχετε μιλήσει μαζί του, να μας πείτε λίγο έτσι τη διάθεσή του, τις πρώτες σκέψεις του. Ευχαριστημένος ήταν. Αυτό που στην επικοινωνία που είχαμε, ήθελε να γίνει και έρχεται με μεγάλη διάθεση στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Ωραία. Με δυσκολία μου είπε ότι αφήνει τον Πανετολικό, αλλά έρχεται με καλή διάθεση στον ΠΑΟΚ. Κύριε, αυτό είναι σημαντικό. Κύριε Μπελεβόνη, και πρωτού κλείσουμε, πολλά μέτωπα ανοιχτά αυτές τις μέρες στον Πανετολικό, ε? Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Έχετε κι εσείς καυτό Ιανουάριο. Έχουμε αρκετά και στο θέμα το μεταγραφικό και το θέμα του προπονητή. Εντάξει, νομίζω θα τα λύσουμε, έχουμε περάσει και πιο δύσκολα. Εσείς είστε πολλά χρόνια και εγώ θυμάμαι την εποχή που ήταν η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική ότι ασχολείστε. Έχουμε 13 χρόνια τώρα, ναι. Η διοίκηση Κοστούλα γενικά έχει 13 χρόνια και εγώ ήμουν από την πρώτη μέρα μαζί του. Με τον κύριο Κοστούλα θα βρεθεί λύση, πιστεύετε? Να σταθούμε ναι και λίγο στον κύριο Κοστούλα, ο οποίος είναι εξαιρετικά συμπαθής εδώ στα μέρη μας. Ναι, ναι, το ξέρω και εμείς το ξέρουμε πολύ καλύτερα και εμάς μας στενοχωρεί, αλλά για μας δεν αλλάζει κάτι. Mm-hmm. Γιατί ο Κοστούλας παραμένει στην ομάδα, είναι ο μεγαλομέτοχος της ομάδας και όχι μόνο, θα είναι και πιο κοντά στην ομάδα με ό,τι χρειαστεί από ό,τι πριν. Απλά ναι. Δεν θα είναι στη θέση του Προέδρου. Επειδή... Απλά πρέπει να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα για το Πανετολικό. Είναι και αυτό σημαντικό, γιατί αυτό που λέει ως άνθρωπος, πέρα το ότι
γενικά το ποδόσφαιρο έτσι όπως είναι δομημένο αυτή τη στιγμή τον έχει κουράσει όλη αυτή η κατάσταση και δεν βλέπει σημαντικά βήματα, όχι από τον Πανετολικό βέβαια, καταλαβαίνετε από τη γενικότερη κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Εντάξει, θέλει να δρομολογήσουμε την κατάσταση την επόμενη μέρα με τον καλύτερο τρόπο. Και... δεν θέλει να το αφήσει όλο αυτό που κάναμε τα χρόνια στην τύχη του. Επειδή μας είπατε ότι είστε και 13 χρόνια, να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν είναι έτσι πολύ σαφές. Ο Ουάρντα πώς προέκυψε στον Πανετολικό, πώς πήρε έτσι την απόφαση, ποιοι άνθρωποι τον είχαν δει και μετακόμισε στο... Μας τον προτείνανε, είδαμε κάποια πράγματα στα... με αυτά που μπορούσαμε να δούμε στα μέσα και ζητήσαμε να έρθει να δοκιμαστεί, όπου εκεί έδειξε το ταλέντο του. Mm-hmm. Και αμέσως τον υπογράψαμε. Δεν προέκυψε από οργανωμένο σκάουτινγκ, προέκυψε mm-hmm. από μία πρόταση την οποία είδαμε τα στοιχεία πρώτα στο βίντεο και ζητήσαμε να έρθει να τον δοκιμάσουμε. Το έκανε με διάθεση και... και σας βγήκε απόλυτα. Συνεργασία. Ναι, ναι. Αφού τελειώσει το, και το τυπικό, ο Ουάρντα θα πάρει το δρόμο και η Θεσσαλονίκη. Okay. Υπάρχει περίπτωση να έχουμε αντίθετη διαδρομή για τον Χάρη Χαρίση? Όχι. Από την πλευρά μας γίνανε κάποιες συζητήσεις σε αυτό το κομμάτι. Ξέρετε, μια σταθερή πολιτική που έχουμε ότι δανεικούς παίχτες δεν παίρνουμε και οι mm-hmm. ποδοσφαιριστές που ο ΠΑΟΚ έχει και που θα μπορούσαν να ενδιαφέρουν εμάς, ενδιαφέρουν και τον ΠΑΟΚ, αν όχι άμεσα, μελλοντικά. Mm-hmm. Επομένως εκεί δεν μπορούσαμε να έχουμε έναν τρόπο συνεργασίας. Είμαστε αντίθετοι εντελώς στο... καμιά φορά που μπορεί να μην γίνεται και με κακό τρόπο. Δεν είναι απαραίτητα κακό να δανείζεται μια ομάδα κάποιους παίκτες. Mm-hmm. Όμως με τον τρόπο που γίνεται ίσως στην Ελλάδα σε ένα βαθμό, δεν μας αρέσει και θέλουμε όχι μόνο να είμαστε και να φαινόμαστε μερικές φορές που λένε. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία και έτσι για τις πληροφορίες που μας δώσατε αναφορικά με τον Ουάρντα. Και καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Πανετολικού, ο κύριος Μάκης Μπελεβόνης. Οπότε, είδες έτσι από μια καραμπόλα με τον Ουάρντα, έφτασαν στο σημείο να τον... Θυμολογία ήταν αυτό για το Χαρίση κυρίως νομίζω. Αν και από ό,τι καταλαβαίνω από αυτό που είπε και μας εξήγησε και ο Μάκης Μπελεβόνης, προφανώς και έγινε κουβέντα. Προφανώς και εξετάστηκε η περίπτωσή του. Έγινε κουβέντα, αλλά από το Πανετολικό έχουν αυτή τη λογική. Έχουν μια διαφορετική φιλοσοφία. Okay. Και καταλαβαίνω γιατί την έχουν. Γιατί γενικά ο Κοστούλας είναι ένας άνθρωπος πολύ διαφορετικός και απορώ τόσα χρόνια πώς έχει μείνει αντέχει, στο ποδόσφαιρο. Πώς ναι, κάνει τρομερή εντύπωση. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Και επειδή όντως αυτό που το εξήγησε και ο κύριος Μπελεύωνης είναι αυτό το πράγμα. Ότι εδώ στην Ελλάδα, αν θα πάρεις κάποιο δανεικό, θα σου πούνε αμέσως ότι έχεις άλλη σχέση με την ομάδα, ότι είσαι, δεν ξέρω εγώ, το ένα το άλλο, όπως γίνεται με άλλες ομάδες. Άλλες ελληνικές ομάδες. Ναι. Οπότε ο Πανετολικός από την πρώτη στιγμή ξεκαθαρίσει ότι εγώ δεν μπαίνω σε αυτό το τρυπάκι. Ο προφανώς και δεν αφήνει ελεύθερο το Χαρίση. Οπότε το όποιο θέμα πήγε να δημιουργηθεί φημολογία, επαφές, κουβέντες, νομίζω ότι έχει τελειώσει, όπως μας εξήγησε ο κ. Μπελεβόνης. Για τον Ουάρντα, εντάξει, από τη στιγμή που δεν ολοκληρώθηκε χθες η υπόθεση, λογικά θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Όπως είπε και ο άνθρωπος, είναι πλέον πολύ τυπικό το θέμα. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και το τσεπίσιμες ανακοινώσεις. Δεν νομίζω ότι η υπόθεση του Ουάρντα είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ενρίκε. Όχι, νομίζω δηλαδή, είναι ότι είναι περισσότερο. Το Ενρίκε είναι λίγο πιο πίσω. Ναι. Του Αιγύπτου είναι περισσότερο τελειωμένο. Ανέβηκε και ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μία ανάσα πριν τις υπογραφές, να το θέσουμε έτσι. Ναι. Τέλος πάντων, να δούμε τι θα γίνει με τον Ουάρντα, να δούμε δηλαδή την ανακοίνωση ουσιαστικά, να δούμε τι θα γίνει και με τον Ενρίκε. Επειδή το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, στο πολύ μακρινό. Κρατάς ένα μικρό καλάθι. Ναι, εννοείται. Γιατί έχουν γίνει ναυάγια παιχτών που έχουν έρθει εδώ και είναι με το στυλό στο χέρι, ας πούμε. Και ξαφνικά σε παρατάνε για να πάνε στην Κίνα, ας πούμε. Και έχουν περάσει και ιατρικές εξετάσεις. Γι' αυτό λέω. Επειδή έχουμε δει πολλά, είναι η αλήθεια. Και όχι ότι δεν γίνονται μόνο στο ΠΑΟΚ αυτά. Γενικότερα γίνονται τέτοια πράγματα σε μεταγραφική περίοδο. Όταν έχεις να κάνεις και συμφωνία με ομάδα, πάντα κρατάς ένα μικρό καλάθι. Να μιλήσουμε με τον φίλο μας τον Γάλλο, να μας πει. Φαντάζομαι ότι το σημείωσε και ο Λούμπος Μίχελ σε συνέντευξή του στην Πολωνία. Στην Πολωνία, φυσικά. Ναι. Βέβαια, ναι. Με αφορμή την μεταγραφή του Μπρίγιοβιτς, ότι ναι, εμείς τα έχουμε βρει σε όλα με την Λέγκια. Αλλά αν δεν πέσουν οι υπογραφές, ποτέ δεν μπορεί να είσαι απόλυτα σίγουρος.
Μου έχει τύχει να έρθει ποδοσφαιριστής, να περάσει τα ιατρικά και κατόπιν να σηκωθεί και να φύγει. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαστε στην αναμονή αυτών των δύο περιπτώσεων, και του Ενρίκε και του Βάρντα. Ο κ. Μπελεβός μας εξήγησε με τον πλέον επίσημο τρόπο που είναι η υπόθεση του Βάρντα για το τυπικό που απομένει. Εσείς FM και NO και ονοματεπώνυμο στο 545-26 για τα εισιτήρια του αυριανού αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Ντέρμπι εξελίσσεται από την Κυριακή. Μην ξεχνάτε ότι χρειάζεται απαραίτητα για να πάρετε εισιτήρια από εδώ ΑΜΚΑ και αριθμό νομική ταυτότητα. FM και NO ονοματεπώνυμο και μπάσκετ για το ΠΑΟΚ Oldenburg σήμερα το βράδυ. Στις 7 είναι αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής το ποδόσφαιρο είναι μπροστά, είναι αλήθεια. Εγώ όχι, όχι, νομίζω ότι σε ντέρμπι εξελίσσεται. Ο λαός του ΠΑΟΚ είναι μπασχετικός ξεκάθαρα. Ωραία. Γενικότερα δεν αντέχει να βλέπει ομάδες με κίτρινα μέσα στο γήπεδο του να κερδίζουν. Οπότε θα πάει σήμερα στο παλατάκι για να στηρίξει. Λοιπόν, πρώτη ώρα μαζί μας φυσικά είναι η Αναδομό. 2-41-508 το τηλέφωνο. anadomo@ankenisi.gr. Μπαίνετε για να δείτε τις προσφορές για τις ανακαινήσεις ολόκληρου του σπιτιού ή συγκεκριμένα του μπάνιου, του παιδικού δωματίου, της κουζίνας, και με προνομιακές τιμές από την Αναδομό, με προγράμματα χρηματοδότησης έως 6 άτοκες δόσεις. Η Αναδομό, η οποία φυσικά είναι πάντα δίπλα στο μπασκετικό τμήμα, έτσι, και πρακτικά είναι δίπλα στο μπασκετικό τμήμα, έτσι, και με το μουσείο και με τα καινούργια αποδυτήρια, είναι πάντα δίπλα. Είναι μπασκετική παοξίδες στην Αναδομό, τα παιδιά. Μαζί μας φυσικά και το Burger & Shake στη Κούσκουρα, για να φάτε πραγματικά εκπληκτικό μπέργκερ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 το βράδυ, 100% όμως χαρίσιο κρέας, φρέσκια τηγανητή πατάτα, έτσι, κομμένη στο χέρι δηλαδή, όχι προτηγανισμένη, και από τις 12 ως 6 καθημερινά φοιτητές και μαθητές με επίδειξη πάσο παίρνουν μπέργκερ και έχουν free πατάτες από τα Burger & Shake που είναι μαζί μας. Τέλος, πρώτη ώρα είναι και η Regina, αξεσουάρ μπάνιο και υδραυλικά είδη. Μπαίνετε στο site reginabanio.gr για να δείτε τον κατάλογο και βέβαια σε επιλεγμένα καταστήματα η Regina. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε λίγο για δεύτερη ώρα να μιλήσουμε και για το βόλεϊ, το οποίο. Και το θέμα που προέκυψε. Έχει θέμα ξαφνικά με το Link Up. Όχι θέμα του ΠΑΟΚ, θέμα γενικότερο. Και αργότερα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα, ΠΑΟΚ 24, το εναλλακτικό ΠΑΟΚ 24 σήμερα, λόγω αλλαγών, τι να κάνουμε. Εδώ είμαστε, Λένι Μπούντου, Νίκος Μοσχοβίτης, πίσω από το μικρόφωνο, μέχρι και τις 2. Ακούσαμε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Πανετολικού, τον κύριο Μάκη Μπελεβόνη, να μας μεταφέρει όλο το αρκετά κλίμα. Πόσα συζητήθηκαν όσον αφορά τον Βάρντα, που βρίσκεται υπόθεση, για τον ίδιο τον παίχτη, για τον Χαρίση, το οποίο είναι ένα θέμα που φημολογούνταν τις τελευταίες ημέρες. Ουσιαστικά, όχι διαψευδοντάς το, τελειώνοντάς το, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Επιβεβαιώνοντάς το εν μέρη, αλλά στην ουσία ναι, κλείνοντας τυπικά το θέμα. Που δεν είναι όπως θα το θέλανε, τέλος πάντων δεν προχωράει. Μάλιστα. Δεύτερη ώρα μαζί μας είναι τα Alter Ego. Πλέον και με εκπτώσεις έως 60% ανδρικά ενδύματα για όλα τα γούστα στην Alter Ego. Είναι η εταιρεία η οποία κατάφερε να βάλει κοστούμι στο Σταύρο Κόλκα. Πραγματικά είναι κάτι εντυπωσιακό αυτό. Κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά άλλα. Όλα αυτά στο Alter Ego, ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85 και δυτικά εκεί στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12 και alteregofashion.gr για να δείτε και μέσω ίντερνετ και να αγοράσετε. Επίσης, δεύτερη ώρα μαζί μας το κέντρο μπαταρίας του Ιταλού. Παντός είδους μπαταρίες στο κέντρο μπαταρίες του Ιταλού. Και για να σας βοηθήσει αν έχετε μείνει πουθενά, ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές με τα κρύα και με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, που έχουμε γίνει Ρωσία εδώ πέρα εδώ και ένα μήνα, με συνεχόμενο κρύο, τέλος πάντων, 545-999 έρχονται επί τόπου για να σου αλλάξουν την μπαταρία 24 ώρες το 24ωρο, τρία καταστήματα Σικές, Μοναστηρίου και Στροφή Θέρμης. 545-999 το τηλέφωνο του Ιταλού. Λοιπόν, για τον Ιταλό είπαμε, για τον Αιγύπτιο είπαμε, για τον Βραζιλιάνο είπαμε. Για Κύπριους να πούμε. Για τους Κύπρους θα πούμε στην πορεία, εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Ποδοσφαιρικά θέλω να μείνουμε λίγο στην Κύπρο. Πριν πάμε στο θέμα του βόλεϊ, να πούμε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης ταξίδεψε χθες το βράδυ στην Κύπρο. Ανόρθωση και ΠΑΟΚ, ναι, τα έχουν βρει σε όλα με φόντο τον εξάμηνο δανεισμό του Γιαννούλη. Αυτός ήταν να πάει, αρχικά ήταν να πάει στην Ανόρθωση. Στην Ανόρθωση. Δεν τα ψιλοβρήκαν, υπήρχε μια απόσταση τέλος πάντων. Στον ΠΑΟΚ λέγανε ότι θα τον αφήσουν να πάει κάπου στην Ελλάδα να παίξει 6 μήνες. Τελικά πάει στην Ανόρθωση. Η Ανόρθωση τον ζήτησε πολλές μέρες πριν
προκειμένου να περάσει το υπόλοιπο της σεζόν κάτω στην Κύπρο με τη μορφή δανεισμού. Ωστόσο υπήρχαν δεύτερες και τρίτες σκέψεις από την ομάδα, μήπως και δοθεί σε άλλη ομάδα, μήπως και... Καταλαβαίνεις ότι ακόμη και το θέμα της αποδέσμευσης του Γιαννούλη, αν έπρεπε να φύγει ή όχι από τον ΠΑΟΚ, ήταν ένα θέμα που σήκωνε. Αποδέσμευσης δανεισμού. Αποδέσμευσης, ναι. Ενώ προσωρινής αποδέσμευσης, ναι. Έτσι, μιλάμε για πάντα για μορφή δανεισμού. Ήταν ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ, αλλά από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής δεν έχει πάρει παιχνίδια στα πόδια του, προφανώς και ζητά και ο ίδιος μια ομάδα που θα του προσφέρει λεπτά συμμετοχής, θα του προσφέρει ένα πιο γεμάτο μισό τη σεζόν. Η ανόρθωση επέμενε προφανώς περισσότερο για τον Γιαννούλη, τελικά τα κατάφερε, ταξίδεψε χθες το βράδυ στην Κύπρο. Σήμερα εκτός συγκλονιστικού απρόπτου θα περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις και φυσικά θα υπογράψει... Κι άλλος πήγε στην Κύπρο. Ποιος? Γιάννης Κόνδρας. Ναι. Πήγε να δοκιμαστεί στη Λεύσκη Σόφιας. Ναι. Τα έχουμε πει εδώ και αρκετές ημέρες ότι η Λεύσκη Σόφιας ήταν αυτή η οποία είχε δείξει το πιο ζεστό ενδιαφέρον για τον Γιάννη Σκόνδρα. Αλλά υπάρχει ένα αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση, υπάρχει ένα ρίσκο, όπως αναφέρουν οι Βούλγαροι, για τον Γιάννη Σκόνδρα, και δεν έχει να κάνει από κάθε άλλο παρά από το γεγονός ότι δεν έχει παιχνίδια στα πόδια του. Δεν ξέρουν πόσο μπορεί να καλύψει τα θέλω τους, αν είναι απολύτως έτοιμος για να πάρει παιχνίδια στα πόδια του. Οπότε προφανώς το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο και κομβικό για τον 26χρονο. Μόλις 26 χρόνο, το ψάχνα πριν, δεν σου φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερος, με την έννοια ότι... Ο Σκόνδρας μπορούσε να παίξει σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Έτσι λέω εγώ. Και όμως το γεγονός... Ακόμα και από αυτές που είναι στα play-off, που είναι για να είναι στα play-off, ακόμα και από αυτές που είναι λίγο πιο κάτω. Και όμως το ότι έμεινε 6 μήνες εκτός φαίνεται ότι του έκανε μεγάλο κακό, με την έννοια ότι ακόμη και η Λεύσκη Σόφιας του λέει έλα στην Κύπρο, θα δοκιμαστείς. Εντάξει, τώρα κοίταξε, η Λεύσκη Σόφιας στη Βουλγαρία είναι ομάδα που διεκδικεί πρωτάθλημα, έτσι. Okay. Για τη Βουλγαρία είναι ένας πολύ σημαντικό μέγεθος, τέλος πάντων. Okay. Απλά εμένα μου κάνει εντύπωση για το Σκόνδρα το γεγονός ότι προφανώς δεν ψάχνει και ο ίδιος, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί και το καλοκαίρι, άμα ήταν για να μείνει κάπου στην Ελλάδα, να πάει κάπου αλλού. Θα μπορούσε να βρει ένα συμβόλαιο, θα μπορούσε να το βρει. Με πολύ λιγότερα θα βρει τον ΠΑΟΚ, και νομίζω ότι αυτό είναι και το θέμα κιόλας. Γιατί είπαμε. Απλά πλέον 6 μήνες πριν ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη περίοδος για να επανέλθει. Γιατί αν άφηνε και τη σεζόν να κυλήσει χωρίς ομάδα, χωρίς παιχνίδια, ναι, καταλαβαίνεις ότι θα ήταν καταστροφικό για τον ίδιο. Οπότε βρίσκεται στην Κύπρο, έκανε και την πρώτη του προπόνηση. Υπάρχει και σχετικό βίντεο στο ΠΑΟΚ 24 από το κανάλι της ομάδας από την Βουλγαρία. Μένει να δούμε αν θα καταφέρει να κερδίσει το νέο συμβόλαιο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από Κύπρο. Μάλιστα, ωραία. Οπότε και από Κύπρο έχουμε θέματα και ποδοσφαιρικά. Σε λίγο θα έχουμε και για βόλεϊ, για το τι έγινε εκεί με το Link Up. Για πες τώρα τι είπε ο Παλίκαρος ο Ζλάταν των Φτωχών. Έχει δώσει μια εξαιρετική Πολωνία. Μεγάλη συνέντευξη, είναι η αλήθεια. Εξαιρετική, δηλαδή, συνέντευξη. Είπε αρκετά ο Πρίγιοβιτς, γιατί όπως καταλαβαίνω και εγώ και όπως φαίνεται και από τα δημοσιεύματα, γενικότερα στην Πολωνία έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση αυτή η μεταγραφή. Είναι ξεκάθαρο, νομίζω, ότι τους απασχολεί πολύ αυτό το θέμα, τους Πολωνούς. Και δίνει απαντήσεις, ξεκαθαρίζει πολλά θέματα, γιατί αρκετοί ήταν αυτοί που άφησαν να εννοηθεί ότι χωρίζει κάπως άκομψα με την Λέγκια. Αρκετοί ήταν αυτοί που μίλησαν με υποτιμητικά σχόλια για την επιλογή του να έρθει στον ΠΑΟΚ. Οπότε είναι μια συνέντευξη που δίνει πολλές και ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Αρχικά για το πώς χώρισε με την Λέγκια, ο ίδιος απαντά ότι τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα εδώ και περίπου 3 μήνες. Τον Οκτώβριο μίλησα με την διοίκηση και ξεκαθαρίσαμε πως αν το χειμώνα εμφανιστεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση που θα επωφεληθεί και το κλαμπ, θα αποχωρήσω. Mm-hmm. Ήξερα πως έπρεπε να είναι ελκυστική και για μένα και για το σύλλογο. Τα ΜΜΕ της χώρας μπορεί να γράφουν ό,τι θέλουν, ανοησίες για δήθεν και χωρισμό μου με την ομάδα. Μάλιστα, υπάρχει και μία τάκα του που θα σου θυμίσει έτσι έναν ποδοσφαιριστή που πρόσφατα την είπε και ανήκε στον ΠΑΟΚ, ότι προφανώς ο κόσμος εδώ πέρα μπορεί να είναι θυμωμένος μαζί μου. Παίζει πολύ αυτό, είναι... Είναι ατάκα που δουλεύεται, νομίζω. Οπότε οι υπεύθυνοι της Λέγκια ήξεραν εδώ και 2 μήνες τα σχέδιά μου, οπότε θεωρώ ότι αποχώρησα
αρνητικά. Για το γεγονός ότι προφανώς η Λέγκια δεν του έδωσε την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Κίνα, αν υπήρχε όντως πρόταση από την Κίνα, αν υπάρχει μια πικρία για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η Λέγκια τη μεταγραφή του, ο ίδιος σημειώνει ότι δεν ισχύει ότι εγώ πίεζα για την Κίνα, απλά ήθελα μια καλή μεταγραφή. Οι Κινέζοι ξεκίνησαν να μιλάνε με την Λέγκια, ήταν οι πρώτοι οι οποίοι μπήκαν στο κόλπο απόκτησης του Πρίγιοβιτς στα μέσα Δεκεμβρίου και τα πάντα ήταν υπό διαπραγμάτευση μέχρι που εμφανίστηκε ο ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Μάλιστα αναφέρει ότι η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ και όλες οι διαπραγματεύσεις έγιναν πάρα πολύ γρήγορα και έκλεισαν πάρα πολύ γρήγορα. Και μάλιστα έτσι υπάρχει μια ατάκα του έτσι πολύ ενδιαφέρουσα που λέει ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να υποτιμηθεί στην Πολωνία. Mm-hmm. Είναι το υπεροπτικό που βγάζουν οι Πολωνοί στο... έτσι στη γενικότερη συμπεριφορά τους, αλλά στη Σερβία που γνωρίζουν το ελληνικό ποδόσφαιρο αντιλαμβάνονται το μέγεθός του. Ναι. Φυσικά μιλάει για τις αναμνήσεις του από την Βαρσοβία, για το πόσο βοήθησε και βοηθήθηκε από την Λέγκια, τι αφήνει πίσω του, τι κρατά και τι όχι από την ομάδα της Πολωνίας, και η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον ΠΑΟΚ και αν ο ΠΑΟΚ τον καλύπτει οικονομικά στην παρούσα φάση. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ είναι από τους ισχυρότερους οικονομικά συλλόγους στην Ανατολική Ευρώπη, εξαιρώντας τους Ρώσους και κάποιους Ουκρανούς. Υπάρχουν φιλόδοξοι στόχοι να κερδίσουμε τίτλους και να αποκαθιλώσουμε τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Και φυσικά στο τέλος κλείνοντας τη συνέντευξη ότι ναι, υπήρχε η Κίνα, υπήρχαν και άλλες ομάδες που έδειξαν ενδιαφέρον για μένα, όμως η καρδιά μου με οδήγησε στον ΠΑΟΚ και συνήθως όταν την ακούω δεν κάνω ποτέ λάθος. Μάλιστα. Ωραία. Στο ίδιο μήκος κύματος να πω και οι δηλώσεις του ατζέντη του, ο οποίος μίλησε για την επιλογή του πελάτη του να μετακομίσει στην Ελλάδα, για την κρίση στη χώρα μας και για το πόσο η κατάσταση, η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα δελέας, αν θέλεις. Φυσικά πολύ αυτό. Τους και είναι, έκαναν ολόκληρα δημοσιεύματα. Ο ίδιος είπε ότι το 99% των παικτών που παίζουν στο πρωτάθλημα της Πολωνίας θα ήθελαν να έρθουν στην Ελλάδα με ένα τέτοιο συμβόλαιο. Έχουμε πει ότι... Αυτό είναι αλήθεια. Είναι σαφές. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακή η δήλωση. Σωστά. Αλήθεια. Και νομίζω ότι δεν είναι μόνο για την Πολωνία. Δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο για την Πολωνία αυτό. Με το συμβόλαιο που ήρθε ο Πρίγιοβιτς στον ΠΑΟΚ. Ο οποίος Πρίγιοβιτς θα αμείβεται με ένα συμβόλαιο της τάξεως των 850.000 περίπου ευρώ. Η Λέγκια καρπώθηκε ήδη το ποσό του 1,9 εκατομμύρια ευρώ. Και όπως σημειώνει και ο εκπρόσωπός του, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες που αφορούν την οικονομική συμφωνία του πελάτη μου με τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο Άλεξ θα κερδίσει στη Θεσσαλονίκη 3 φορές περισσότερα χρήματα από ό,τι στην Λέγκια. Μπορείς να κάνεις υπολογισμούς, Νίκο, να δεις πόσα έπαιρνε στη Λέγκια, πόσα πλέον θα βάζει στην τράπεζα πλέον. Παιδιά, συμβολέα έχει κάνει ο Πρίγιοβιτς τώρα, έτσι. Και δεν το λέω με κακή χρειά, έτσι. Έχει. Και ο άνθρωπος, εντάξει, φυσιολογικό να πάρει συμβολεάρα τώρα στα 27 του, έτσι. Και έχει το κάνει... έψαχνε κιόλας. Δηλαδή έβαζε λίγο στο Champions League, στο Europa League, στο Champions League, μάλλον, συγγνώμη, έτσι. Είναι όχι ο πρώτος σκόρερ της Λέγκια, ήταν ο άλλος, πώς το λένε, Νίκολιτς, ναι. Okay, ήταν από τα πιο δυνατά ονόματα και σε πάρα πολύ καλή ποδοσφαιρική ηλικία παίρνει μεταγραφή. Εντάξει, θα πάρει και καλά λεφτά. Έτσι συνηθίζεται. Τι να κάνουμε. Έτσι γίνεται. Οπότε το ίδιο έγινε και με τον Πρίγιοβιτς. Η ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Σαββίδη και ένα αρκετά καλό συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή. Μάλιστα υπάρχουν και ο εκπρόσωπος του Πρίγιοβιτς βρέθηκε φυσικά στην Θεσσαλονίκη, συνόδευσε τον πελάτη του το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Ελλάδα προκειμένου να διευθετηθούν και οι τελευταίες λεπτομέρειες του συμβολέου και όπως ο ίδιος αναφέρει στη συνέντευξη που παραχώρησε ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τα οικονομικά προβλήματα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Υπάρχει ένας Ρώσος ιδιοκτήτης και εκείνος προσφέρει την οικονομική ηρεμία και γαλήνη στον ΠΑΟΚ. Αυτό το οποίο αναφέρεται νομίζω παντού όταν κάνουν αναφορά στο εξωτερικό για μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Κάθε φορά αναφέρεται αυτό το πράγμα. Και μάλιστα αναφέρει, Νίκο, ότι
πριν, προφανώς, όταν δεχθήκαμε την πρόταση του ΠΑΟΚ, έκανε και ο ίδιος, αν θέλει, ένα σκάουτινγκ. Μίλησε με ατζέντιδες των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, αρκετούς από αυτούς. Σε αρκετούς από αυτούς, μάλλον, τηλεφώνησε, προκειμένου να μάθουν αν οι ποδοσφαιριστές πληρώνονται στην ώρα τους, ποια είναι η κατάσταση στον ΠΑΟΚ. Και μου λέει και αναφέρει ότι έμαθα από όλους τα καλύτερα και ότι ο ΠΑΟΚ είναι οικονομικά άψογος. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία. Αυτά και από τον Πρίγκοβιτς. Αυτά με το ποδοσφαιρικό κομμάτι το οποίο αναλύσαμε. Πήραμε και την ενημέρωση από πλευράς Πανετολικού για το θέμα του Άρντα. Πάμε λίγο να αλλάξουμε σελίδα τώρα. Και να αλλάξουμε σελίδα γιατί από χθες έχει δημιουργηθεί ένα πολύ σημαντικό θέμα με το Final Four του Link Up στο Βόλεϊ, το οποίο ήταν να γίνει στην Κύπρο, αλλά τελικά χθες ξαφνικά αποφασίστηκε ότι δεν θα γίνει εκεί μία εβδομάδα πριν να ξεκινήσει με την παρουσία του ΠΑΟΚ εκεί φυσικά. Έχουμε τον Γιάννη Παρασκευαίδη μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μας μεταφέρει όλα όσα έγιναν και όλα όσα να γίνουν από εδώ και πέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, γιατί καλησπέρα και τους φίλους. Το θέμα είναι ότι, okay, άντε δεν γίνεται στην Κύπρο, τώρα από εδώ και πέρα τι κάνουμε. Βασικά, ας ξεκινήσουμε από την αρχή. Τι έχει γίνει και το Final Four τελικά δεν θα γίνει εκεί, δεν θα γίνει στην Κύπρο όπως είχε αποφασιστεί. Να ξεκινήσουμε βασικά από την πιο αρχή, Νίκο, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Γιατί στις 1η Δεκεμβρίου του 2016 έχουμε δημοσιεύσει άρθρο στο ΠΑΟΚ 24 το οποίο λέει σύννεφα για το Link Up. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν κάτι το οποίο δεν περιμένει. Κυρίως όσοι έτσι ασχολούνται με το βόλεϊ. Γιατί πολύ απλά όταν έχεις να κάνεις ένα τελικό με 4 ομάδες μεγάλες, με κόσμο από πίσω, αναφίβολα είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα όταν είναι 2 οι ομάδες στο τελικό με τις μετακινήσεις. Σκέψου όταν είναι 4 οι ομάδες που έχουν από πίσω κόσμο. Έβγαινε μία δυσαρέσκεια ημερών, δηλαδή. Δεν σ' άκουσα, Λένη. Έβγαινε, λέω, Γιάννη, μία δυσαρέσκεια ημερών από την Κύπρο για τον τόπο διεξαγωγής. Από την Κύπρο δεν έβγαινε αυτό. Απλά έβγαινε η ανησυχία περισσότερο. Αυτό που είχα γράψει και το Δεκέμβριο, ότι οι Ελένη θέλανε να φέρουν 400 αστυνομικούς από την Ελλάδα, ναι, για να γίνει το Final Four στην Κύπρο. Μετά αποφασίζαν να μην δοθούν εισιτήρια σε ελληνικές ομάδες και να δοθούν σε κάτοικους της Κύπρου και μικρά παιδιά και συγγενείς και οικογένειες, αλλά πάλι χωρισμένα, δηλαδή σε καρτέλες, ότι 50 Κύπροι που υποστηρίζουν τον ΠΑΟΚ θα πάρουν τα μαύρα εισιτήρια. 50 κάτοικοι της Κύπρου που υποστηρίζουν τον Ολυμπιακό θα πάρουν τα κόκκινα εισιτήρια. Ναι. Δηλαδή το είχαν κάνει έτσι. Εντάξει, το περιμέναμε από την αλήθεια αυτό το πράγμα. Τέτοιο υπουργός δημόσιας τάξης της Κύπρου, ο κύριος Ιωαννάς Νικολάου, έβαλε οριστικά φρένο. Γιάννη, μισό λεπτάκι. Από τη στιγμή που τα είχαν χωρίσει έτσι όπως μας λες και είχαν απαγορεύσει στους οπαδούς των ελληνικών ομάδων να ταξιδέψουν στην Κύπρο, δεδομένου ότι τα εισιτήρια θα πήγαιναν εκεί στους κατοίκους, γιατί ούτε αυτό τους άρεσε τελικά, γιατί χάλασε. Γιατί ο υπουργός δημόσιας τάξης της Κύπρου σκέφτεται ότι εντάξει, μπορεί να πάρει κάθε ομάδα από 200 εισιτήρια από την Κύπρο, από κάτοικους, και να τα δώσουν αλλού. Πού ξέρω εγώ τι θα γίνει, πού ξέρω εγώ ποιοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν τα εισιτήρια, ναι, πώς θα ελέγξω ότι δεν θα κάνουν επεισόδια, γιατί και ο καθένας με την ταυτότητα θα έρθει, αλλά πώς θα το ελέγξω εγώ όλο αυτό. Και για να μην έχει στο κεφάλι, το να πω, και αυτό τον μπελά, γιατί έχουν ήδη αρκετά θέματα στην Κύπρο τις τελευταίες ημέρες, προτιμήσαν να μην ασχοληθούν τελικά με αυτό το αθλητικό γεγονός. Και μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έμαθα εγώ, ούτε η ΚΟΠΕ, δηλαδή η αντίστοιχη ομοσπονδία στην Κύπρο, δεν μπόρεσε να μιλήσει χθες με την κυβέρνηση στην Κύπρο. Για να σε ρωτήσω λίγο. Αυτό το Final Four του Link Up δεν το έχουν. Δηλαδή δεν γίνεται κάθε χρόνο πολύ προστατευμένα. Δηλαδή δεν θυμάμαι να έχει γίνει τίποτα σε τέτοια Final Four σε βόλεϊ. Δηλαδή γίνει το προστατεύει και η Ομοσπονδία αρκετά καλά, τουλάχιστον ως τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα. Εντάξει. Η χειρότερη χρονιά ήταν πέρσι. Αν θυμάσαι πέρσι που ο Τσοκαλάς ήταν υπεύθυνος Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Σωστά, ναι. Ναι, η χειρότερη χρονιά ήταν πέρσι και πέρσι είχαν πει, αυτό είχε γίνει για το κύπελο, όχι για το Link Up. Και είχαν πει ότι εφού έγινε και αυτό στο κύπελο, θα πρέπει να είμαστε ακόμα πιο ρωτοσυχικοί στο Link Up για να μην έχουμε παρόμοια θέματα, γιατί είναι μια γιορτή για τον Νίκο Σαμαρά. Έτσι, δεν είναι κύπελο. Είναι ένα κύπελο το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Νίκου Σαμαρά. Έγιναν τώρα όλα αυτά και το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα. Μάλιστα, και τώρα τι κάνουμε. Άντε, δεν γίνεται στην Κύπρο. Okay. Η Κύπρος έχει κλείσει τελείως την πόρτα, έτσι να πούμε. Ναι. Έχει κλείσει τελείως. Την Πέμπτη αύριο αναμένεται να ανακοινωθεί η οριστική απόφαση. Εγώ μαθαίνω ότι για να φύγει αυτό το πρόβλημα με τους. Το πρόβλημα, συσταγωγικά πρόβλημα. Με το γεγονός ότι και 4 ομάδες από πίσω έχουν πολύ λαό, μάλλον σκέφτονται να πάνε σε διπλούς ημιτελικούς. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίξει με τον Ηρακλή δύο παιχνίδια, ένα στο Παλατάκι, ένα στη Μίκρα, και όποιος κερδίσει να περάσει τον τελικό, και να έχουν να ανησυχήσουν μόνο για τον τελικό της διοργάνωσης. Και να ανοίξει μετά συζήτηση για το πού θα γίνει ο τελικός. Να έχουν μόνο αυτό το πονοκέφαλο.
για μία μετακίνηση δηλαδή, στην ουσία και όχι για τέσσερις που θα είχαν τώρα με... Εντάξει, είναι δύσκολο, παιδιά, είναι δύσκολο, δηλαδή δεν ξέρω σε ποιο γήπεδο μπορείς να βάλεις τώρα ΠΑΟΚ, Ηρακλή, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να παίξουν την ίδια μέρα ημιτελικούς και με παρουσία και των τεσσάρων οπαδών, έτσι. Είναι λίγο δύσκολο, αυτή είναι η αλήθεια. Μαθαίνω ότι μάλλον πάνε για διπλούς ημιτελικούς, αλλά αυτό το οποίο με προκαλεί μεγαλύτερη έκπληξη είναι το πού θα γίνει ο κανονικός τελικός του κυπέλου. Και μαθαίνω ότι οι πρώτες πληροφορίες θέλουν Αλεξάνδριο. Οι πρώτες πληροφορίες, μάλιστα. Πω, τα ακούει ο Χρήστος. Τελικός Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, έστω και link up στο Αλεξάνδριο Βόλεϊ. Ωραία. Όχι για το link up, για το κανονικό κύπελο. Α, οκ, ναι, για το κύπελο. Ναι. Ακόμα πιο χειρότερα δηλαδή. Θα δείτε μπουκάρι τώρα από μέσα, για πες. Ναι, έχει προταθεί και εξετάζεται πάρα πολύ σοβαρά το Αλεξάνδριο. Εντάξει, παίζουν ρόλο και σε αυτό και οι άνθρωποι που είναι πλέον μέσα στην ΕΟΠΕ και ο κύριος Τονίδης από Πλευράρη που είναι αντιπρόεδρος στην ΕΟΠΕ. Mm-hmm. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάντως οι πρώτες πληροφορίες θέλουν Αλεξάνδριο. Τι ωραία. Όσο και το link up, θα μάθουμε αύριο το απόγευμα λογικά για το που θα γίνει. Πάντως το αστείο σε όλο αυτό είναι ότι πριν ανακοινωθεί η απόφαση του υπουργού στην Κύπρο, μια ώρα πριν είχε γίνει και συνέντευξη τύπου του link up. Και ήταν και στην Κύπρο ο πρόεδρος. Ναι. Κύριος Σταρνατόρος. Στην Κύπρο, δηλαδή. Δεν γίνονται πουθενά αυτά. Του οποίου, Γιάννη, διαβάζω έτσι μία ατάκα μέσα από την δήλωση που έκανε σε εκπομπή της Νόβα, ότι όλα τεινάζονται στον αέρα για το καπρίτσιο ενός υπουργού. Χοντρό, ή μάλλον ποια είναι η εναλλακτική του κυρίου Σταρνατόρου, αφού η Κύπρος πλέον κλείνει την πόρτα. Εντάξει, εγώ το μόνο που θα πω είναι ο κύριος Σταρνατόρος όταν θα ανοίγει το στόμα του και θα λέει αυτό που είπε, γιατί είναι πολύ βαρύ για να είναι υπουργό. Πρώτα να σκέφτεται αν σαν πρόεδρος τα έχει κάνει όλα καλά στην Ομοσπονδία και ήταν ίσως και ήταν όλα ισότιμα προς όλες τις ομάδες, γιατί μπορώ και εγώ πέρσι να θυμηθώ πάρα πολύ καλά ότι ο ΠΑΟΚ αναγκάστηκε να παίξει 3 παιχνίδια μέσα σε 3 μέρες με τους κουβανούς που λείπανε και δεν έπρεπε να γίνει το παιχνίδι, αν θυμάστε, γιατί ήταν βάση κανονισμού όταν λείπουν οι δύο ξένοι. Στο Βραχάτι ήταν εκείνο, Ναι. Πρώτα δηλαδή να κοιτάμε να είμαστε σωστοί τα του οίκου μας και μετά να βγάζουμε τέτοια έτσι, έκτρα θα πω για έναν υπουργό και πόσο μάλλον για έναν υπουργό ο οποίος δεν φταίει και σε κάτι. Ενδεχομένως, Γιάννη, να μην υπάρχει και εναλλακτικό σενάριο, οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε να βγεις στην αντεπίθεση. Ναι, αλλά λένε όταν μαθαίνουν οι δημοσιογράφοι ότι αρχές Δεκεμβρίου η ΚΟΕ και η δικιά μας η Ομοσπονδία δεν έχουν κάνει καν συζητήσεις με την αστυνομία της Κύπρου για το Final Four, από την αρχή βλέπεις ότι υπάρχει μια γενική ανοργανωσιά. Ναι, μια προχειρότητα. Μια προχειρότητα. Και αυτό έφτασε εδώ που έφτασε σήμερα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν καίγεται για το link up, να το πω και αυτό. Ναι. Να είμαστε ξεκάθαροι, το έχει πει και ο κύριος Καλμαζίδης. Είναι ένα τουρνουά προετοιμασίας. Ούτε για το κύπελλο τόσο πολύ τρελαίνονται, για το πρωτάθλημα τρελαίνονται στον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό έχουν κάνει και ειδικό πρόγραμμα, ούτως ώστε να βγάλουν οι αθλητές στο peak πάνω στο Final Four, δηλαδή στα ημιτελικά και στο κύπελλο του πρωταθλήματος. Αλλά από την άλλη και ο πρόεδρος ο κύριος Τσαλόπουλος είναι και λίγο έτσι πιο φανατικός να το πω και δεν θέλει να φύγει κανένας τίτλος. Λογικό είναι όταν είσαι ΠΑΟΚ, προφανώς θέλεις να χτυπήσεις κάθε διοργάνωση, κάθε τίτλο, ότι είναι δυνατόν να έχεις μια αξιοπρεπέστατη παρουσία και γιατί όχι να σηκώσεις και το τρόπαιο. Γιάννη, πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, αφού καίγονται για το πρωτάθλημα, για προφανώς ο ΠΑΟΚ είναι σε μια διαδικασία αναζήτηση, τι γίνεται με αντιγκόμες? Εντάξει, 3-4 ονόματα έχουν στη λίστα αυτή την ώρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Χθες είπαμε και για τον Γιορτάνοφ που είναι ο τελευταίος στη λίστα. Ο άλλος που βρίσκεται στη λίστα είναι ο Φεντερίκο Περέιρα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα προχωρήσει ή όχι η περίπτωση. Γιατί? Για τον λόγο και χθες και στο ΠΑΟΚ 24 γράψαμε ότι ναι μεν ενδιαφέρει, αλλά δεν είναι η μοναδική περίπτωση με την οποία ασχολούνται αυτή την ώρα οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, γιατί ο παίχτης έχει ομάδα, αγωνίζεται στην Όμπρας στην Αργεντινή και εφόσον δεν συμφωνήσει η ομάδα να δοθεί με ένα μικρό αντίτιμο, τότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι άμα η ομάδα ζητήσει 10-20 χιλιάδες για να τον αφήσει ελεύθερο, τότε δεν πρόκειται ο ΠΑΟΚ να ασχοληθεί με την συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε αυτό που καταλαβαίνω υπάρχει επιβεβαίωση για Περέιρα, αλλά υπό προϋποθέσεις.
Ναι, ναι, επιβεβαίωση για Περέρα υπάρχει. Ναι. Δεν θα γραφόταν. Δεν έχουμε γράψει κανένα όνομα στο ΠΑΟΚ 24 το οποίο να μην επιβεβαιώνει η διοίκηση του ΠΑΟΚ ότι ασχολήθηκε. Όπως και για τον Γιοντάνοφ δεν έχουμε γράψει στο ΠΑΟΚ 24 γιατί δεν το επιβεβαιώνει ο ΠΑΟΚ. Ακούγεται από τους μάνατζερ κυρίως. Ναι. Ο Γιοντάνοφ, ο Μπόμπι Γιοντάνοφ, ο οποίος έχει πρόταση μεγάλη από Τουρκία, μάλλον θα πάει στην Αφιόν Καραχισάρ, λέγεται αυτή η ομάδα, θα δούμε. Πάντως είναι ο Γιοντάνοφ στη λίστα, είναι ο Περέιρα και άλλοι δύο. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι μάλλον κοιτάνε και για Πορτορίκο και για Κίνα, γιατί εκεί τελειώνουν τα πρωταθλήματα αυτό το μήνα και από εκεί θα μπορούσαν να βρουν κάποια καλή έτσι, περίπτωση παίκτη. Εγώ δεν θα πω ότι αργήσαν ή ότι θα έπρεπε ήδη να έχει έρθει ο Αντιγκόμενς, όταν νομίζω η διοίκηση δείχνει το πόσο σοβαρή είναι τα τελευταία δύο χρόνια, μη τι άλλο οφείλουμε να τους περιμένουμε, γιατί και πέρσι τερμάτισαν τέταρτη, κατάφεραν να πάρουν το πρωτάθλημα και την πρώτη χρονιά σαν outsider ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ και κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι πρέπει λίγο να κάνουμε υπομονή, να μην έτσι τρελαινόμαστε, γιατί βλέπω και τα σχόλια στο ΠΑΟΚ 24, άλλοι ζητούν από τον Ιβάν Σαββίδη να βάλει το χέρι στην τσέπη για ακόμη μια φορά. Σε ποιο τμήμα να πρωτοβάλει το χέρι, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Κάθε φορά το ίδιο. Πάμε για τώρα να κάνουμε και την αυτοκριτική μας. Αν ο ΠΑΟΚ πέρσι στους ημιτελικούς και στους τελικούς είχε κομμένα εισιτήρια όσο κόσμο έχει μέσα στο γήπεδο, δεν θα χρειαζόταν κανένα Σαββίδη. Α, καλά. Εντάξει, όταν κάνεις τελικό και μέσα έχεις 5.000 κόσμο και κομμένα εισιτήρια έχεις 1.500, δεν μπορείς να λες μετά ότι γέμισε το παλατάκι, κάντε μεταγραφές. Ναι. Να είμαστε λίγο έτσι σοβαροί. Και μόνο σε έτσι μερικά παιχνίδια, 2-3, εκεί στο τέλος, τα εντυπωσιακά. Και τώρα έχουν γίνει και πράγματα, λένε, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει προγραμματίσει το παιχνίδι με τη Σερβία, με τους Σέρβους αύριο, με την Νόβι Μπαζάρ εδώ και 20 μέρες, γιατί δεν θα είχε ποδόσφαιρο την Τετάρτη. Ήρθε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και έβαλε ποδοσφαιρικό αγώνα μια ώρα νωρίτερα του ΠΑΟΚ πάλι. Δεν μπορούσε να το προβλέψει αυτό η διοίκηση. Θα χάσει κόσμο και την Πέμπτη. Δηλαδή την Πέμπτη που θα μπορούσε να έχει 1.000 άτομα μέσα θα έχει 50%. Τι ώρα είναι την Πέμπτη το παιχνίδι ακριβώς? Είναι 7 η ώρα. Είναι 7 η ώρα. Ναι. Όλοι οριακά. Οριακά. Όσοι έτσι έχουν ελεύθερο το απόγευμα της Πέμπτης, πρώτα στην Τούμπα και μετά οριακά καρφί για παλατάκι. Τέλος πάντων. Αυτό που μαθαίνω πάντως και είναι σίγουρο είναι ότι ο παίκτης θα προλάβει να παίξει με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Όποιος και να είναι αυτός που θα έρθει. Μιλάμε για το. Είναι το επόμενο παιχνίδι που τα θυμάμαι, ή το μεθ επόμενο παιχνίδι αυτό, Γιάννη? Είναι το επόμενο και στην ουσία μετά φεύγανε για Κύπρο. Ναι, σωστά. Τώρα δεν ξέρω σωστά. Αν γίνει καμιά αγωνιστική ακόμα. Πώς θα διαφοροποιηθεί ναι, το πρόγραμμα. Κοίταξε τώρα αυτό που έγινε, αναφίβολα συμφέρει τον ΠΑΟΚ. Το λέγαμε και εμείς προηγουμένως. Συμφωνώ. Βγαίνει κερδισμένος ο ΠΑΟΚ από αυτό έτσι εμέσως. Βγαίνει κερδισμένος γιατί δεν το πάω στον κόσμο, το πάω κυρίως στο αγωνιστικό ότι το link up ήταν να γίνει 24-25-26. Άμα ο κύριος Θανατώρης μπορεί να βρει γήπεδο για να κάνει το link up σε αυτό το ίδιο τριήμερο, θα πω μαγιά του. Ναι, ναι, ναι. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο θα είναι να γίνει αυτό. Μόνο αν αποφασίσει να κάνει διπλά παιχνίδια με ημιτελικούς και μετά εντάξει, τον τελικό τον πάει όπου θέλει. Υπάρχει και το γήπεδο της Κοζάνης που χωράει 4.000 θεατές και οι κερκίδες είναι απέναντι ένας στον άλλον και έχει κάνει και μεγάλους αγώνες βόλεϊ το καλοκαίρι 2 φορές. Είναι και αυτό μια λύση. Αν και εκεί προκρίνεται πιο πολύ το handball να γίνει, ο τελικός εκεί πέρα. Θα το δούμε και αυτό. Ωραία, Γιάννη. Τα προβλήματα είμαστε. Τελικό στο μπάσκετ που θα γίνει, τελικό στο handball που θα γίνει, στο βόλεϊ. Έγινε, Γιάννη. Γενικά με λοιπόν, το που θα βρεθεί η έδρα η κατάλληλη για τον τελικό, είναι μεγάλο Γιάννη, πρόβλημα. Γιάννη, Παρασκευά, δεν είσαι καλά. Καλό μεσημέρι να έχεις. Λοιπόν, να πω μόνο ότι αντίθετα να την κόμιζω πάω και να κάνει και στο κλικ στο τελικό. Δεν μας πειράζει. Σε βολεύει καλύτερα. Δεν πειράζει την κλικ, Γιάννη. Καλύτερα εκεί. Δώσε άλλη έδρα. Έγινε, λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Καλό μεσημέρι να έχεις. Τι ώρα είναι? Η ώρα είναι 1:30. Ώρα να γευτείς λαχταριστό κοτόπουλο σχάρας άνεθος τον ή κοτόπουλο σούβλας μόνο στο Grill House Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. Γιαννάκη, ώρα για γραμματική. Κλείνε μου το γυράδικο. Το γυράδικο ψήνει όλα του τα κρέατα στα κάρβουνα. Του γυράδικου οι νοστιμιές έχουν τη σφραγίδα του έμπειρου μας σεφ. Το γυράδικο εμπιστεύονται για τις χειροποίητες λιχουδιές του. Ο γυράδικο με το νοστιμότερο σουβλάκι της πόλης. Πολύ ωραία, Γιαννάκη. Τώρα στον πληθυντικό. Τα γυράδικα. Ποια γυράδικα? Ένα είναι το γυράδικο. Μακεδονίας 30 στον Εύωσμο. 2310-7575-7578 και έφτασε στην πόρτα σου.
Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Μην ξεχνάτε στις FM κενό ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα εισιτήρια τόσο για το FM κενό μπάσκετ και ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα εισιτήρια του ΠΑΟΚ Oldenburg σήμερα στις 7. Στέλνετε μήνυμα και έχουμε 5 εισιτήρια, οπότε υπάρχει δυνατότητα. Εδώ είμαστε, FM κενό ονοματεπώνυμο και μπάσκετ για τα παιχνίδια στις 7 και βέβαια FM κενό και ονοματεπώνυμο για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, άλλα 5 εισιτήρια για το αυριανό παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μιλήσουμε και για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Oldenburg. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ΠΑΟΚ 24 με διαφορετικό team σήμερα. Χωρίς Δημήτρη, Σταύρο και Άκη, με Ελένη και Νίκο πίσω από το μικρόφωνο. Εκτάκτος. Ανηλυμένες υποχρεώσεις. Εκτάκτος. Εδώ ήμασταν εμείς για να βάλουμε πλάτη στους συναδέλφους Παύλα Owners από τη στιγμή που υπήρχε ανηλυμένο θέμα. Λοιπόν, είπαμε για τα μεταγραφικά στο ποδόσφαιρο. Μιλήσαμε με τον κύριο Μπελεβόνη του Πανετολικού, μας μετέφερε όλες τις τελευταίες εξελίξεις όσον αφορά τον Ουάρντα. Μιλήσαμε για τον Πρίγιοβιτς, μιλήσαμε για τον Ενρίκε. Πήραμε ενημέρωση και για το βόλεϊ. Το τι γίνεται από χθες με το link up. Και ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης μας μετέφερε το θέμα που υπάρχει και με το κύπελο, που είναι σημαντικό. Και κάπου εδώ. Και το μεταγραφικό. Και θα πάμε και στο μπάσκετ τώρα. Έρχομαι και σε ρωτώ, Νίκο, για ποιο λόγο να πάω σήμερα στο Παλατάκι. Δώσε μου ένα έτσι έξτρα κίνητρο. Θέλω να πας να δεις. Μπάσκετ, φυσικά, και τον ΠΑΟΚ. Να δεις ωραίο, ναι. Ένα ωραίο άθλημα. Δώσε μου ένα έξτρα κίνητρο. Έξτρα κίνητρο είναι ότι ο ΠΑΟΚ με νίκη προκρίνεται. Mm-hmm. Έξτρα κίνητρο, κάτσε να σκεφτώ. Τι ώρα είναι το παιχνίδι να πούμε αφενός? Παιχνίδι στις 7. Στις 7. Εσείς FM κενό μπάσκετ. Και όνομα τεπώνυμο στο 54526 για τα εισιτήρια που έχουμε για το σημερινό παιχνίδι αυτό. Έτσι, μην το ξεχνάτε. Και με μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Έρχεται από εδώ. Και για το σημερινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Oldenburg και για αύριο το ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Έχουμε εισιτήρια, 5 εισιτήρια κληρώνουμε στο τέλος εκπομπής. Στέλνετε εσείς FM και ενώ μπάσκετ και όνομα τεπώνυμο στο 54526. FM και ενώ και τον αντεπώνυμο για το ποδόσφαιρο, για το αυριανό παιχνίδι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ παίζει με την Oldenburg σήμερα στις 7. Σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 6 νίκες και 6 ήττες στο Basketball Champions League. Είναι αρκετά πιθανό να του φτάνουν οι 6 νίκες που έχει. Ακόμα και αν χάσει σήμερα, αν χάσει και στη Λετωνία από τη Βέντσπιλ, τελευταία αγωνιστική των ομίλων, είναι πιθανό να είναι στην επόμενη φάση, όντας μέσα στους καλύτερους πέμπτους των ομίλων. Με νίκη είναι στην επόμενη φάση. Είναι ξεκάθαρο. Είναι αυτό που τους χρωστάει. Ναι, κοίταξε τώρα, με τον Oldenburg ο ΠΑΟΚ παίζει τέταρτη φορά μέσα σε ένα χρόνο. Το πρώτο match έγινε ένα χρόνο πριν, όχι ακριβώς, μία μέρα πλην. 19 Ιανουαρίου το πρώτο match που είχε γίνει πέρσι στο EuroCup, όταν ο ΠΑΟΚ είχε βρει τους Γερμανούς 32 του EuroCup τότε. Έχασε στο Παλατάκι, έχασε στη Γερμανία. Φέτος το παιχνίδι που έγινε στη Γερμανία, ο ΠΑΟΚ έχασε με 67-62, ήταν ένα κλασικό φετινό εκτός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Δηλαδή από αυτά που ήταν μπροστά στο σκορ, που έλεγχε το παιχνίδι και κάτι γινόταν στο τέλος και το έχανε μέσα από τα χέρια του. Έτσι είχε γίνει και στην Γερμανία. Βέβαια στη Γερμανία δεν είχε χάσει μόνο blackout. Είχε χάσει και από αποφάσεις διαιτητών όλες εναντίον του ουσιαστικά. Αλλά στην έδρα του ο ΠΑΟΚ στο Champions League παίζει καλύτερα. Αυτό είναι αλήθεια, νομίζω και στο πρωτάθλημα. Και δεν είναι τυχαίο ότι στην Ευρώπη ως τώρα έχει χάσει μόνο από τη Βιλερμπάν στο Παλατάκι. Έχει κερδίσει και τις ομάδες που είναι από κάτω του, τη Βαρέζε, την Ουσάκ, τη Ρώσα Ράντομ, αλλά και τις ομάδες που είναι εκεί μαζί του, είτε τη Βέντσπιλ είτε την Νεπτούνας που είναι από πάνω του, και σήμερα υποδέχεται την Oldenburg. Η Oldenburg είναι στην επόμενη φάση, έχει προκριθεί. Η Oldenburg έχει ένα κίνητρο για να είναι στις καλύτερες δεύτερες, τρεις καλύτερες δεύτερες παίρνουν απευθείας πρόκριση για τους 16, γιατί μετά από αυτή τη φάση είναι 24 ομάδες, παίζουν μεταξύ τους κάποιες και οι πρώτες και οι τρεις καλύτερες δεύτερες περιμένουν απευθείας στη φάση των 16. Αυτό θέλει να κάνει η Oldenburg, παίρνοντας δύο νίκες υποθέτω, μπορεί να σας κάνει και μία, θα το δούμε. Για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι για αυτό το παιχνίδι το προετοίμασε με αρκετό χρόνο, λόγω των ημιτελικών του κυπέλου δεν υπήρχε δράση πρωτάθλημα. Οπότε ο ΠΑΟΚ μετά την νίκη με τη Νεπτούνα είχε δύο μέρες ρεπό. Οι παίχτες την Παρασκευή, από την Παρασκευή δουλεύουν πάνω σε αυτό το μάτς. Δεν το κάνει πολύ συχνά. Είναι ελάχιστες φορές με σεζόν που έχει αυτή την πολυτέλεια να προετοιμάσει αρκετές μέρες ένα παιχνίδι. Και για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό ότι είχε μέρες να προετοιμαστεί, γιατί με τον Μακφάντεν πλέον
και τον Μαργαρίτη, θα πω εγώ, γιατί το λένε όλοι στον ΠΑΟΚ. Το λέει και ο Μαρκόπουλος, το έλεγε, μας το είπε χθες και ο Μιλιένοβιτς. Ο Μαργαρίτης λογίζεται ως καινούριος παίχτης στον ΠΑΟΚ. Γιατί έλειπε πάρα πολύ καιρό. Σίγουρα είναι πιο εύκολο γι' αυτό να ενσωματωθεί στην ομάδα και ως πιο έμπειρος και ως ένας παίχτης που είναι στον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετά χρόνια. Ξέρει πώς δουλεύει η ομάδα και ο Μαρκόπουλος. Αλλά και με τον Μακφάντεν, ο οποίος κι αυτός προσπαθεί να βρεθεί περισσότερο με τους συμπαίχτες του, γιατί μέχρι στιγμής τον Μακφάντεν έχουμε δει πολύ καλά πράγματα ατομικά. Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Νεπτούνας ήταν δική του δουλειά ουσιαστικά με τους 31 πόντους που είχε. Αλλά σίγουρα ακόμα ο Μαρκόπουλος προσπαθεί να τον εντάξει καλύτερα στην ομάδα, να μπει καλύτερα και να δώσει περισσότερα πράγματα πέρα από το σκοράρισμα. Βέβαια, ο Μακφάντεν γι' αυτό έχει αποκριθεί από τον ΠΑΟΚ, για να δώσει σκοράρισμα. Το έχει κάνει πολύ καλά στο ξεκίνημα, στα πρώτα παιχνίδια και με καλούς αντιπάλους. Όχι ότι ο Όλντεμπουργκ δεν είναι καλή αντίπαλος. Αλλά θέλουν όλους τον ΠΑΟΚ να τον βάλουν καλύτερα μέσα στην ομάδα. Κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Και οι Γερμανοί, και για τους Γερμανούς ισχύει κάτι αντίστοιχο. Οι οποίοι ήρθαν χθες στη Θεσσαλονίκη, δεν έκαναν προπόνηση χθες. Προφανώς κάνανε στο γήπεδό τους πρωτού αναχωρήσουν. Κάναν σήμερα το πρωί ένα χαλάρωμα πριν το match. Για τον ΠΑΟΚ έχει ενδιαφέρον και το τι γίνεται στο κομμάτι των πέμπτων. Έτσι, γιατί είναι okay, ο ΠΑΟΚ κερδίζει, πάει σε 7 νίκες, οπότε είναι στην επόμενη φάση. Αν χάσει, παραμένει στις 6 νίκες. Και έχει ενδιαφέρον γιατί χθες οι Fraport Skyliners νίκησαν τον Άρη μέσα στο παλέ, πήγαν στις 6 νίκες. Η Οστάνδη νίκησε χθες, πήγε στις 5. Η Τσιμπόνα παίζει σήμερα, έχει και αυτή 5 νίκες. Αν κερδίσει, πάει στις 6. Νίκησε η Σάσαρη, έχει επίσης και αυτή 6 νίκες. Ενώ σήμερα παίζει και η Οραντέα και η Σάρα το Φωμάδος που είναι στις 5 νίκες. Έτσι, έχει ενδιαφέρον όλο αυτό να το δούμε. Είναι οι 4 καλύτερες πέμπτες περνάνε στην επόμενη φάση. Δηλαδή, μόνο ένας θα μείνει έξω από τους πέμπτους. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ είναι πέμπτος. Φαίνεται πολύ δύσκολο να είναι ο ΠΑΟΚ αυτός. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το σενάριο, το αναφέρουμε και περιμένουμε να δούμε όλα τα αποτελέσματα. Ξαναλέω ότι σε κάθε περίπτωση με νίκη ο ΠΑΟΚ είναι στην επόμενη φάση. Και αν σήμερα η Βέντσπιλς χάσει στην Νεπτούνας, γιατί παίζει Νεπτούνας Βέντσπιλς την ίδια ώρα σήμερα στη Λιθουανία, ο ΠΑΟΚ θα πάει τελευταία αγωνιστική. Αν κερδίσει μέσα στη Λετωνία, θα είναι τέταρτος. Οπότε είναι αρκετά τα σενάρια ανοιχτά. Κρατάμε ότι ακόμα και με 2 ήττες είναι αρκετά πιθανό ο ΠΑΟΚ να είναι στην επόμενη φάση. Με νίκη είναι στην επόμενη φάση και τελειώνει από σήμερα. Για το παιχνίδι αυτό που είναι στις 7. Καλό θα είναι να έχει και λίγο κόσμο το γήπεδο. Και θα σε ακούσουμε μέσα από το Λίμπερο και θα σε διαβάσουμε διαδικτυακά μέσα από το ΠΑΟΚ 24. Να σου πω, εσύ Νίκο, εδώ γίνεται ολόκληρος πόλεμος για Γιάννης Αντετοκούμπο NBA vote και ο Μιλιένοβιτς πάει και ψηφίζει άλλον. Είναι δυνατό. Είναι κολλητός του. Τι διαβάζω. Ο Μιλιένοβιτς έχει story με τον Γιόκιτς, τον σέντερ των Denver Nuggets. Ήταν μαζί πριν πάρουν την καλή μεταγραφή και οι δύο. Δεν του είπε κανένας τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα με Αντετοκούμπο. Το ξέρει, είναι ενήμερος. Είναι ενήμερος. Είναι ενήμερος για το τι γίνεται. Αλλά και σίγουρος ότι θα κερδίσει. Ότι θα... Αυτό που μας έλεγε είναι ότι ο Αντετοκούμπο θα είναι, για το Γιόκιτς δεν είναι σίγουρος. Ναι, αλλά και στη Σερβία. Ο Γιόκιτς, για όσους ασχολούνται λίγο πιο επισταμμένα με τον μπάσκετ, σίγουρα θα έχουν καταλάβει για ποιον λέμε. Μιλάμε για τον σέντερ των Denver Nuggets. Από αυτούς τους καινούριους σέντερ της νέας εποχής. Που πασάρει εκπληκτικά. Με τον οποίο συνυπήρξαν. Παίζει σούπερ μπροστά και με πρόσωπο στο καλάθι και με πλάτη. Ήταν μαζί στη Mega Lex. Ήταν τη χρονιά που ο Μιλιένοβιτς πήρε τη μεταγραφή στη Σεβίλη για το 3D συμβόλαιο στην Ισπανία και ο Γιόκιτς έφυγε για να πάει στο NBA. Την τελευταία του χρονιά, το 2015. Δύο χρόνια ήταν μαζί, το 2014 και το 2015 στη Mega Lex. Μάλιστα δεν ήταν ο Γιόκιτς. MVP μπορεί να ήταν ο Μιλιένοβιτς εκείνη τη χρονιά τη ομάδα Mega Lex. Ο Γιόκιτς μάλιστα είχε βγει και MVP τη Αδριατική Λίγκα. Και του κάναμε ερώτηση χθες, γιατί είχε γίνει πραγματικά τη τρελή με τον Αντετοκούμπο. Τη τρελή όπως είχε γίνει όλο αυτό το διάστημα στα social media. Και το ρωτήσαμε για το τι ψήφισε αυτός. Αν τον ψήφισε. Και είπε ότι ψήφισε τον Γιόκιτς. Φυσικά το ρωτήσαμε για τον Γιόκιτς, γιατί είναι γνωστό ότι έχουν και μια καλή σχέση οι δυο τους. Τον έχει επιλέξει στο fantasy, όπως είπε. Τι είναι, λένε, το fantasy, θα μας πεις. Το μπασκετικό εννοείς. Το φάνταζε, τι είναι, ρε παιδί μου. Παιχνίδι. Είναι. Στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Είναι παιχνίδι. Υπάρχει στο Champions League. Φυσικά. Στην UEFA. Το ποδοσφαιρικό το ξέρω. Το μπασκετικό δεν ξέρω. Ναι. Εκεί πας να μετρήσεις. Επιλέγεις, ρε παιδί μου, εσύ την ομάδα σου, τη φτιάχνεις και με βάση τα κανονικά στοιχεία. Ωραία, ο κάθε παίκτης παίρνει την αξία του. Ωραία. Σαν το προ. Κάπως έτσι. Με βάση τα στοιχεία τα κανονικά όμως. Το τι κάνεις στην κανονική. Ναι.
στην κανονική λίγα. Είτε έχει τραυματισμό. Τον επέλεξε τώρα, όπως μας είπε το Γιώκης. Ο Γιώκης προχθές έκανε το καλύτερο του παιχνίδι με τους Nuggets, έβαλε 30 πόντους και είχε 11 rebound και 5 assist, κάτι τέτοιο. Ωραία. Τέλος πάντων, ψήφισε λοιπόν τον το Γιώκης. Ο Μιλιάνοβιτς, φυσιολογικό είναι αυτό. Ωραία τα λέει ο Μιλιάνοβιτς. Μπορούσε να τα κάνει και καλύτερα, νομίζω. Περιμένουμε όλοι να τα κάνει καλύτερα. Δεν τα κάνει και πολύ καλά, είναι η αλήθεια μέχρι τώρα. Αλλά τα λέει ωραία, είναι η αλήθεια. Είναι αρκετά δημοσιογραφικός. Και τα εξηγεί καλά. Τα εξηγώ ωραία. Λοιπόν, πλησιάζουμε στο τέλος. Βλέπω ότι τελικά έγινε ντου στο μπάσκετ. Καλό ντου. Στο τέλος το μπάσκετ περτερεί. Έγινε καλό ντου. Στο τέλος, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ήρθες εδώ πέρα μπασκετικέ. Έγινε καλό ντου στο τέλος για το μπάσκετ. Λοιπόν, οι νικητές που θα πάνε σήμερα στις 7 στο Box Sports Arena έρχονται από εδώ, παίρνουν το εισιτήριο με άμκα και στομική ταυτότητα. Απαραίτητα, το ξαναλέω, είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης, ο Κεβενίδης Θου, αν είναι Θανάσης να το ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα, ο Δημήτρης Κατσαπαντέρας και ο Περικλής Σδραβόπουλος. Είναι οι νικητές για το ΠΑΟΚ Oldenburg σήμερα στις 7, έρχονται από εδώ, η Μαρλίσσα τους περιμένει με άμκα και ταυτότητα και παίρνουν τα εισιτήρια για να πάνε στο Παλατάκι στις 7 σήμερα το απόγευμα. Στο ποδόσφαιρο, αύριο έχω τον Ευθύμιο Λαμπρόπουλο. Έχω τον 69, ο οποίος δεν μου έχει γράψει ένα όνομα ο άνθρωπος, αλλά θα το σπρώξουμε, ας έρθει από εδώ να πάρει το εισιτήριο. Ας επικοινωνήσει μαζί του η Μαριλής. Έχουμε τον Γιάννη Σαφέτη και έχουμε και τον Νίκο Σιαράπτσι. Έχω και άλλο ρε ποδόσφαιρο. Όχι. Και τον Νίκο Σιαράπτσι, Σιαράπτσι, έρχονται από εδώ, από τον Λίμπερο, για να παραλάβουν τα εισιτήρια. Πάμε να πάρουμε ενημέρωση από το Newsfeed. Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeed.gr. Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Ραφαήλ Γκαϊντατζή, τι γίνεται? Καλησπέρα, παιδιά. Πώς Καλησπέρα. Είσαι? Τιμή μου, λέει, που βγαίνω στην εκπομπή που είστε για πρώτη φορά μαζί. Άρεσε. Στο κόλπο κατευθείαν και ο Ραφαήλ. Ναι, ναι. Στο κόλπο. Είναι πολύ δυνατός, τα έχω πει εγώ για τον Ραφαήλ. Τι γίνεται, φίλε? Καλά, μια χαρά. Όλα τι καλά. Έχουμε? Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει ο καιρός, πάλι για χιόνια λένε το βράδυ. Κάτι πρέπει να γίνει λίγο με αυτή την κατάσταση, παιδιά. Έτσι, ναι, κάτι πρέπει να γίνει. Ναι, δηλαδή, για αύριο στις 5 το απόγευμα, τι πρόγνωση έχουμε? Ο Δημήτρης πάντως, ο Τζορβατζόγλου, είπε στην προηγούμενη εκπομπή ότι δεν θα γίνει το ματς αν χιονίσει. Εντάξει, έφερε την καταστροφή όπως πάντα. Πάντως υπάρχει πρόβλεψη για χιονόπτωση. Για χιόνι και στο κέντρο πάλι. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ναι, υπάρχει ενδεχόμενο. Υπάρχει ενδεχόμενο και αρκετά δυνατή άνεμη, έως και 8-9 μποφόρ και στην Κεντρική Μακεδονία και στην Χαλκιδική. Χιονοθύελα δηλαδή. Από το βράδυ. Ναι, δεν αποκλείεται. Τι γίνεται, ρε. Μάλιστα. Οπότε μας βλέπω αύριο να. Σήμερα το βράδυ, αφού τελειώσουμε από το ζωτοχώρο, να μην φεύγουμε. Εννοείται μετά το λάθος που κάναμε την προηγούμενη φορά που μπλέξαμε. Μάλιστα. Πολύ ευχάριστα αυτά τα νέα, Ραφαήλ. Καλά, ωραία νέα μας δίνεις. Κάτι άλλο? Έστησε ένα θέμα που έχει προκαλέσει από το πρωί. Όσοι έχουν στην ταυτότητά τους γραμμένο Θεσνίκη δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήριο. Ναι. Αυτό πάλι τι είναι και για πες λίγο γι' αυτό. Χθες την έκανε την αποκάλυψη ο γραμματέας Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης, ο κ. Παπαδάκης, στην Ριβία 100 είχε μιλήσει και ανέφερε ότι όσοι ταυτότητες δεν γράφεται ολογράφος ο τόπος γέννησης, δηλαδή στην προηγουμένη περίπτωση Θεσσαλονίκης γράφεται Θεσνίκη, δεν μπορούν να βγάλουν διαβατήρια. Και θα αυτό πρέπει είναι πρόβλημα, δηλαδή, και για τους πολίτες. Ναι, να αλλάξουν ταυτότητα, ναι. Από την αρχή ταυτότητα ξανά, ναι, για διαβατήριο όλα όσα θέλουν να κάνουν. Ακριβώς, να κάνουν. Ακριβώς, ναι. Ωραία. Να βγει νέα ταυτότητα, να γράφει Θεσσαλονίκη και να μπορούν να βγάλουν το διαβατήριο μετά. Ωραία. Τσεκάρετε τι λοιπόν τις ταυτότητές σας. Τι ωραία. Και προλάβετε. Τι ωραία. Μάλιστα. Ωραία. Ραφαήλ, έχει κάτι άλλο? Ένα θέμα που αναδείχθηκε χθες από το ΠΑΟΚ 24 για το πλάνο του Ιβάν Σαββίδη σχετικά με το Δήμο Θέρμης και την αξιοποίηση των λουτρών. Σήμερα έχουμε και δηλώσεις από πλευράς του Δημάρχου Θέρμης, του κ. Παπαδόπουλου, ο οποίος δηλώνει ιδιαίτερα ενθουσιασμένος σχετικά με την πρόταση που έχει κατατεθεί. Βέβαια, είναι λίγο σύνθετο το θέμα, γιατί τα λουτρά Θέρμης ανήκουν στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πρέπει να δώσει το πράσινο φως ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Πάντως, υπάρχει μια θετική προοπτική για το πώς θα εξελιχθεί το συγκεκριμένο πλάνο. Και ωραία. Είναι και ένα πλάνο που ενθουσίασε και τον Δήμαρχο, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο όταν παρουσιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι. Εννοείται, γιατί μιλάμε για ένα σχέδιο περίπου επενδύσεων 10-12 εκατομμυρίων ευρώ. Σε μια απόσταση κοντινή από την πόλη, περίπου 15 λεπτά δηλαδή απόσταση, που θα δώσει σίγουρα θέση εργασίας. Ένας χώρος που δεν υπάρχει στην Θεσσαλονίκη, πάρκο νερού, αναψυχής, αρκετά πράγματα. Και νέα πνοή στην περιοχή εκεί. Εννοείται, πέρα. Ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ραφαήλ. Μπράβο, Ραφαήλ, μας άρεσε η καρδιά, φίλε, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πήραμε την ενημέρωση από το Newsfeed. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeed.gr.
Μια προσφορά από την ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι, τηλεφώνησε στην ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310-847-700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. ΓΑΣ 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τα μαζεύουμε. Δεύτερη ώρα μαζί μας ήταν φυσικά το κέντρο μπαταρίας του Ιταλού. Με ένα τηλέφωνο στο 545-999 έρχεται επιτόπου για να σου αλλάξει 24-24 την μπαταρία αν έχεις πρόβλημα. Παντός είδους μπαταρία στον Γερμανό σε χοντρική και λιανική πώληση. Τρία καταστήματα Σικές Μοναστηρίου, στροφή θέρμης 545-999 το τηλέφωνο του Ιταλού. Είτε αν έχετε θέμα με την μπαταρία σας για να σας την αλλάξει, είτε για να αγοράσετε. Μαζί μας φυσικά δεύτερη ώρα ήταν και τα Alter Ego, αντρικά ενδύματα για όλα τα γούστα, με εκπτώσεις τώρα και ως 60%. Ανατολικά στην Καλαμαριά Πασαλίδη 85, δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12, πλήρες ανδρική ένδυση, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και γαμπριάτικα κοστούμια. Όλα αυτά είναι στο Alter Ego που είναι μαζί μας την δεύτερη ώρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο για να ακούσετε την επόμενη ώρα για τον τελικό κυπέλου που πρέπει να γίνει, για τη Βόρεια Ελλάδα που έχει να βγει τελικό, ξέρω εγώ. Γιατί το δήλωσε ο Παναθηναϊκός αυτό, ναι, τι, πού αποσκοπεί αυτή, ναι, η δήλωση του Παναθηναϊκού. Όλα αυτά έτσι τα πολύ ενδιαφέροντα και καθόλου κουραστικά πραγματικά. Να ακούσετε για την ήττα από τους Φράπορτ. Οι οποίοι έχουν και παιχνίδι σήμερα, έτσι. Πανσεραϊκό. Α, βέβαια. Ναι. Τρεις η ώρα το παιχνίδι. Και πέντε η ώρα και πέντε και τέταρτο παίζει και ο Ηρακλής. Ναι, ναι, είναι γεμάτη μέρα σήμερα με παιχνίδια. Οπότε μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο. Λοιπόν, ραντεβού το ΠΑΟΚ 24 αύριο ξανά στις 12. Ελπίζω με πλήρες team. Δεν νομίζω ότι έχουν και αύριο λιμένη υποχρέωση. Σωστά. Αν έχουν και αύριο λιμένη υποχρέωση, γιατί σήμερα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Γιατί, Νίκο, δεν πέρασε καλά σήμερα. Όχι, όχι. Θα είναι σοβαρό πρόβλημα για τους ίδιους, αν είναι και αύριο εκεί. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό σας μεσημέρι. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο.